πούμε και ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά. Χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Με τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην Παρακμή είμαστε εδώ, στον Παρακμιακό Καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μες στο καφενείο, 1 ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της Παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε? Να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκι μας. Να είστε καλά. rapto.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr, έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά, και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr, πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, άστο, αυτό θα το ρυθμίσουμε μετά. Το πρωτάθλημα σχεδόν τελείωσε. Δεν τελείωσε τίποτα. Περίμενε ρε, μην πετάει σαν τσουτσούρε. Σταμάτα. Σταμάτα. Μην είσαι οπαδός. Μην είσαι οπαδός. Βάλατε μια καραμέλα. Σταμάτα. Μην πετάγεσαι. Είναι οπαδός δηλαδή, λεπρός. Σου δώσα το. Όχι, εντάξει. Μην πετάγεσαι σαν τσουτσούρε. Τι μου δώσει τώρα. Έφαγε την παπάρα με τη δόξα, περίμενε. Ποια παπάρα? Αυτή που σου δώσε ο Καλατζίδης. Ποιος Καλατζίδης? Έλα τώρα τσάσου. Μην βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Ο φίλος ο Καλατζίδης δηλαδή τώρα κολλάει. Ο φίλος μου ο Καλατζίδης σας έκανε ρόπες στη Δράμα. Ο φίλος ο Καλατζίδης, ναι. Πες μας που έκανε προπονητής σε μεγάλη ομάδα. Σε μεγάλη ομάδα, ναι. Εκεί που έκανε και ο Ίβιτς. Δεν θα κάνει ποτέ σε μεγάλη ομάδα. Ναι. Ούτε ο Δόνης θα κάνει. Σε τσούζουν. Οι φίλοι σου αυτοί. Σε τσούζουν. Ο Καλατζίδης ο φίλος σου, άμα πάει σε ομάδα πρωτοκλασάτη, εμένα θα με πιάσει από εδώ χαλκά και θα με κρεμάσει πάνω ψηλά. Δεν μου λες. Τους τελευταίους 10 προπονητές. Και παίζουν οι προπονητές που είναι φίλοι, ναι, σου αυτοί που τους θεωρείς μεγάλους προπονητές, ναι, προπονητές, ναι, που είναι. Ένας είναι ο Καλατζίδης, ένας είναι ο Δόνης και έναν ίδαλμα που έχει στον Αλέφατο. Το Ίβιτς. Ας τον Ίβιτς. Ο Γιώργος Γεωργιάδης. Όλοι μαζί αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν. Α, πατέρα. Α, λες και της κοινωνίας. Άμα μπορεί να παγγελίσει μες στη Φιωρεντίνα ο Καλατζίδης, δεν θα μιλήσει τώρα. Σου κάτσε τον παπάρο ο Καλατζίδης. Συγχαρητήρια ρε φίλε. Καλύτερη ομάδα. Εμείς ξέρουμε και αναγνωρίζουμε. Και στο παρασκήνιο σας πήδηξε τελευταία με τον Τίγρη. Τώρα προσέχεις λίγο. Να προσέξεις το παρασκήνιο. Σκουτάδι, άσε το σκουτάδι. Το φως είναι μπροστά σας, αλλά εσείς το σκουτάδι ακόμα. Σκουτάδι, άσε τώρα. Λοιπόν, τώρα είναι η περίοδος των χαρτογιακάδων. Ποιοι είναι οι χαρτογιακάδες? Είναι οι δικηγόροι. Είναι η καλύτερη περίοδος, τέλη Απριλίου, μέσα Μαΐου, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Βγαίνουν σαν τα σαλιγκάρια οι νομικοί και ψάχνουν τους νόμους, ψάχνουν τα παράθυρα, ψάχνουν τις ιστορίες. Εμένα ένας πολύ μεγάλος νομικός Έλλην, μεγάλος σε ηλικία, παντρεμένος με πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, μου είπε το εξής, ότι οι νόμοι βγαίνουν για τους φτωχομπινέδες, για σας δηλαδή, για μας, ενώ τα παράθυρα των νόμων βγαίνουν για τους πλουσίους, τους ισχυρούς, τους πλούχοντες, τους Εβραίους, τους μασόνους, τους πλούσιους, τους... Όχι σαν και εσένα. Είπε αυτό δικηγόρος σύζυγος ηθοποιού. Μου το είπε ένας δικηγόρος σύζυγος ηθοποιού. Μην ασχολείσαι. Με μουστάκι. Έλα, σταματήστε ρε, μην κολλάτε τώρα. Δεν μας λέει. Κάτι καινούργιο δεν μας είπε. Οπότε επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Πρώτον, ο νόμος του ισχυρού δημιουργείται και υπάρχουν τα παράθυρα των νόμων για να ευνοείται πάντα ο ισχυρός. Εγώ δεν πιστεύω στην δικαιοσύνη, πιστεύω μόνο στον ισχυρό και στον ανίσχυρο. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη γη επικρατεί ο καπιταλισμός και ο νόμος της ζούγκλας, εμείς δεν κατηγορούμε, ο Σαραπτόπουλος δεν κατηγορώ κανένα δικαστή, δεν κατηγορώ κανένα παράγοντα, δεν κατηγορώ κανέναν πλούσιο, ο οποίος απαυτώνει τα λαϊκά στρώματα, ο οποίος δημιουργεί αδικίες. Έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος από παλαιότητα των χρόνων, από την εποχή του λίθου και του καλκού, επεβίωνε πάντα ο ισχυρός. Άρα εμείς λέμε, γίνε ισχυρός, μην γίνεις Άρης και φωνάζεις για τη Λαμία, γίνε ισχυρός, γίνε Σαββίδης να πάρεις τους 6 βαθμούς που γίνεται το δικαστήριο τη Δευτέρα και καταθέτει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τα υπομνήματα, Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι αυτός ισχυρός ακόμα. Δεν καταθέτει ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Σταμάτα, μη. Α, θα τα πεις εσύ μετά. Μην πετάζεσαι. Το τσουτσούνι είναι χαμηλό τώρα γιατί η δόξα δράμας τώρα έχει μια ήττα. Μη. Λοιπόν, όταν λέμε νόμος του ισχυρού, πάμε στο καλά στον αχρήστο, τους χριστιανούς και τους κομμουνιστές. Βάζουμε στην άκρη. Δηλαδή, τι σημαίνει χριστιανισμός, μια ουτοπία. Ένας κομμουνιστής μοναδικός στον κόσμο, ο Χριστός, κατέβηκε στη γη, τυχώθηκε εκεί στους μάγκες εκεί στην Ιερουσαλήμ κτλ. Τον κάνανε κόσκινο, μετά έγινε Θεός μετά από 500 χρόνια και μετά από 500 χρόνια που έγινε Θεός, κανένας μέχρι σήμερα δεν τηρεί αυτά που έχει πει ο Χριστός, παρά τα αυτά τον πιστεύουνε τον Χριστό οι δεξιοί, ενώ ήταν κομμουνιστής, ενώ τον κάναν Θεό μάλλον οι δεξιοί, ενώ οι αριστεροί που ήταν αριστερός δεν τον πιστεύουνε. Αυτά είναι τα ανώμαλα της φύσης, τέλος πάντων είναι ψηλά γράμματα και καθώς σήμερα τσακώθηκα με έναν κουκουέ στο δρόμο και δεν πλακωθήκαμε στο ξύλο, μόνο στα λόγια. Είπαμε βαριές κουβέντες και τα λοιπά εκεί μπροστά στον χρόνο, ήρθε με ένα ριζοσπάστη, εγώ άμα ξυπνάω το πρωί δεν μπορώ να με ζωχαδιάζει. Έχω ένα κουσούρι, δηλαδή δεν θα με δεις ποτέ ομιλητικό το πρωί όταν ξυπνήσω. Την πρώτη ώρα όταν πιω το φρέντο με το μέλι, αρχίζει ανοίγει λίγο το μάτι μου. Δεν είμαι πολύ πρωινός τύπος και δεν θέλω να με ζωγαδιάζουν. Και εκεί την ώρα για κακή τύχη του κομμουνιστού, αυτού που μύριζε το ριζοσπάστη με μια χοντρούλα εκεί πέρα, άρχισα να με ζωγαδιάζει. Λέω δεν θέλω φίλε, δεν ασχολούμαι, λέω, δεν πιστεύω στον κομμουνισμό. Λέω αφού δεν. Μια εσένα λέει, σε πάνε. Του λέω ρε φίλε, μην κουράζεσαι, του λέω. Βριστήκαμε, αφού βριστήκαμε, του λέω μην κουράζεσαι. Μην κουράζεσαι, εσύ είσαι κομμουνιστής. Ωραία. Βρίζει την Coca-Cola, όχι η Coca-Cola, έτσι αλλιώς η Coca-Cola, να πίνετε Vico Cola, όχι η Green Cola, ιστορίες φώναζε. Του λέω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έρθει τώρα εδώ πέρα στην εφημερίδα αυτήν εδώ πέρα και σου ράξει 40.000 ευρώ η Coca-Cola, τι θα κάνεις? Με σκέφτεται, θα τα πάρεις, του λέω. Με κοιτάει, του λέω ξέρεις τι θα κάνεις, λέω μόλις σου δώσει 40.000 ευρώ η Coca-Cola. Αυτό. Και τα μενάδες. Ο κομμουνιστής, μόλις του δώσει Coca-Cola, τα φράγκα. Η πολυεθνική μόλις τον εξαγοράσει. Συνήθως έτσι δεν γίνεται. Ο προσβάλλης δεν είναι στο χθόνας. Κομπανί. Κομμουνιστής. Μην κάνεις, του λέω. Και ο κόκκινος έκανε το μάγκα με τον ελληνικό χρυσό. Θα σκίσω τον ελληνικό χρυσό, θα το διαλύσω τον ελληνικό χρυσό. Έχω 500 σελίδες από το χημείο για τον ελληνικό χρυσό. Θα πατάξω τον ελληνικό χρυσό που τα παιδιά μας πεθαίνουν από καρκίνο εξαιτίας του ελληνικού χρυσού και αυτό κτλ. Λέω ρε κόκκινε, μην τη κολλάς, εταιρεία είναι, μη τώρα νόμιμη είναι. Όχι, μου λέγομαι παλικάρι. Μετά από 15 μέρες, 20, μας χτυπάνε την πόρτα από το διαφημιστικό τμήμα. Λέει Ραπτόπουλος κόκκινος επάνω στο λογιστήριο, σας θέλουν. Λέω λες να μας διώξουν. Δύσκολα βλέπω. Τέλος πάντων, πηγαίνει πρώτος ο κόκκινος, εγώ από πίσω. Πάτε, λέει η αρχή, πώς τη λένε αυτή η οποία δίνει τις διαφημίσεις και τα λοιπά. Η μεγάλη σας θέλει στο γραφείο, παιδιά από σήμερα λέει, έχετε για 2 μήνες ένα πολύ καλό, πώς το λένε αυτό, χορηγό. Ποιος είναι αυτός? Ο ελληνικός χρυσός. Και θέλουν, λέει οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που λέει εσένα δεν σε θέλουν, λέει, να διαβάζει λέει, το κείμενο του ελληνικού χρυσού, χρυσός ο κόκκινος. Παίρνει ο κόκκινος την άλλη μέρα, αρχίζει και φάει ο ελληνικός χρυσός. Αν πίστευε αυτά που έλεγε, θα έπρεπε να παραιτηθεί και να σηκωθεί να φύγει. Ναι. Και τεμενάδες έκανε. Ναι. Αν πίστευε αυτά που έλεγε. Εγώ μπορεί να μην τα έλεγα. Λέω εγώ. Εγώ δεν μπορεί να μην τα έπαιρνα, μπορεί να μην τα έλεγα. Και για μένα λέω. Δεν σε κατηγορώ. Οπότε κομμουνιστή, εσύ με τον ριζοσπάστη, μην κολλάς την Coca-Cola γιατί σε εσένα σε καμιά γωνιά μπορεί να σε βρει κανένα εκεί πέρα που πάει να κάνει 40.000 λιγούρι. Τι να σπάθει θα γίνεις. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε τι λέμε, γιατί οι εταιρείες δυστυχώς πληρώνουν, οπότε ο κομμουνισμός πάει στην άκρη. Λοιπόν, παρακάτω. Έχουμε τον ΠΑΟΚ 3-1 περίπατο, έχουμε τον Ολυμπιακό 5-0 περίπατο, έχουμε τον Ηρακλή. Κάργα για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Κάργα για πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Είσαι από τους λίγους που είμαι σίγουρος ότι θα στεναχωρηθείς. Κάργα για πρωτάθλημα είπα. Εγώ λέω ότι θα. Τι είπα, το πειράζει. Θες να το πάρει έτσι ο ΠΑΟΚ? Τι έτσι? Πώς είναι δηλαδή? Με -6 βαθμούς. Γιατί να μην το πάρει, δεν το δικαιούται. Στην μπάλα επάνω. Δεν δίραν τον κόσμο μέσα. Ποιοι δίραν? Δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Αντί τους δίραν. Φυσικά δεν πρέπει. Πόσοι να φάνε δηλαδή. Σύμφωνα με το άρθρο. -6 και -7. Σύμφωνα με το άρθρο του 29. Μπράβο. Του πειθαρχικού κώδικα, παράγραφος 4. Διαβασμένος. Πώς θα γίνει? Μπράβο, ρε. Τσόντα σε. Πώς θα γίνει? Δεν μου λες. Και τα μην πάνε και στα play-off, μη δεν πάνε. Μη δεν πάνε και στα play-off. Διότι κινδυνεύουν και με μείον 7 ακόμα. Από τις καταθέσεις των παιχτών του Πλατανιά που κάλεσε σήμερα ο εισαγγελέας τώρα το βράδυ λοιπόν την ομάδα του Πλατανιά και τον πρόεδρο. Τα είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Πλατανιά. Φάγαμε τραμπούκο, βία και ξύλο στα αποδυτήρια. Λοιπόν, και θα καταθέσουν και αυτοί. Υπήρχε χαρτί στην αθλητική βία κάτω και δεν βγήκε πάνω στην επιφάνεια. Μόλις φάγα το τσαμπουκά όμως και αυτή της αθλητικής βίας. Το βγάλαν το χαρτί πάνω. Κόντες της αθλητικής βίας. Δεν ξέρω τι είναι της αθλητικής βίας. Εγώ ξέρω ότι το τέρμπι τώρα αρχίζει ο τίτλος. Πάει τελείως. Έτσι και Μαλάντο, βλέπω... Μαλάντο, θεωρείς ο πρωταθλητής ή περιμένεις? Κάτσε να όχι. Περιμένεις. Καλώς ήρθε το 44ο. Με το νου του. Μετά, ναι. Σε παρακαλώ με διακόψεις, δεν σε διέκοψα. Κάτσε, αυτός νομίζει το πήρε. Του είπε ο Κώστας. Μην πετάγεσαι σαν την τζουτσού από τον μπατζάκι. Εγώ έχω και την πετά. Άντε μπράβο. Και εμείς έχουμε και την έχουμε δείξει και στο χωριό σου κάθε φρόνημα. Παιδιά, μην έχουμε διαφήμιση ανδρισμού εδώ. Ξέρουν ότι είμαστε άντρες. Δεν με ενδιαφέρει τι λες. Συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να απαντήσω σε κανένα λίβελο. Πανηγυρίζεις δηλαδή σήμερα. Δηλαδή, φυσικά. Το θεωρείς δεδομένο. Και περιμένω τα άλλα 13 που έχει κοιτάξει ο πρόεδρος. Ο Μπουτόταυρος. Ο κύριος Μαρινάκης, δεν ξέρω αν το λες Μπρουτόταυρο. Εγώ κανένα πρόεδρο άλλης ομάδας δεν έχω πει Μπρουτόταυρο. Αφού είναι όλοι αδύνατοι. Τους λέω με το επίθετό τους και με το κύριε, γιατί έτσι πρέπει. Να, εγώ δεν έμαθα. Το σπίτι. Ναι, άστο τώρα. Είμαι κάπου. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να απαντήσω σε κάτι που δεν έχω δει, ούτε σε κάτι που ακούω από εδώ και από εκεί. Φυσικά δεν μπορώ να πιστέψω ορισμένους οι οποίοι δεν κρύβουν την οπαδική ιδιότητά τους, δεν ασχολούμαι μαζί τους, δεν με ενδιαφέρουν. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνουν αυτά που είπε ο πρόεδρος. Τι είπε ο πρόεδρος? Καταρχήν εσύ τώρα δεν φοβάσαι το δικαστή. Από αυτό εδώ. Ναι, κάτσε μισό λεπτό. Ο δικαστής άμα πει μειονέκτηση θα κλαις. Κάτσε. Δεν ασχολούμαι. Θα κλαις, λέω, ρωτάω, κάνω. Εγώ τέτοιο φαινόμενο δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα. Άμα δηλαδή, το δεις εσύ. Τι δεν έχεις δει? Δηλαδή κάτσε να ακούσουμε. Δεν ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Δηλαδή. Απλώς θα θυμίσω ότι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πετάχτηκε μια φωτοβολίδα ΣΥΡΙΖΑ από το κεφάλι του Προέδρου. Ναι. Άλλη φωτοβολίδα χτύπησε παίχτη μας. Ναι. Έγινε της τρελής. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε το μάτς. Είχε μια τιμωρία -3. Και χαίρεται. Ναι. Λοιπόν, δεν απαντώ όμως περαιτέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι μαθηματικά πρωταθλητής Ελλάδος. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Είχαμε 5 προπονητές. Πουλήθηκαν αρκετοί παίχτες. Δεν αντικαθιστάθηκαν καθόλου και από εκεί και πέρα περιμένω αυτό που είπε ο κύριος πρόεδρος, ότι θα ενισχυθεί η ομάδα και εντός των 15 επομένων ημερών θα μας ενημερώσει. Ναι. Να μην ξεχάσω να δώσω συγχαρητήρια. Μη σας αφήσει για και πόρτα και πάει στην κοινότητα. Ναι. Απάντησε και σε αυτό ότι ο Πειραιάς είναι το σπίτι του και δεν φεύγει. Εντάξει. Γιατί είναι νοικοκύρης. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ήρθε δεύτερη στην Ευρώπη στις γυναίκες. Και συγχαρητήρια επίσης στην ΚΑΠΑ 20 του Ολυμπιακού, που στέφθηκε και εκείνη πρωταθλήτρια. Κάνουν καλή δουλειά στην κάτω των 20 και στις ακαδημίες. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα, συγχαρητήρια. Εγκλήματα σε βάρος του Άρη. Ναι. Εγώ τι θες να κάνω, το γραφείο τύπου του Άρη, να καταστήσω τον Ζουμπούλη και τον, πώς το λέει τον άλλο, τον Χρήσταδο τον Τζαρτίδη. Βρε ανύπαρκτη. Σας παίρνει η Λαμία την άνοδο, εάν ύπαρκτη, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τι πρέπει να κάνω εγώ, να κλάψω μαζί σας? Καζατζίδιδες. Αυτά τα παοξίδικα τώρα εδώ πέρα τα κλάματα και αύριο του μαλάτου τα κλάματα. Αυτά εδώ τα καζατζίδικα σε μένα δεν πουλάνε. Εγώ σου είπα, είμαι με τον νόμο του ισχυρού και ο ισχυρός είναι η Λαμία. Βρες τρόπο να σφάξεις τη Λαμία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Έλεγες τον Αναστόπουλο ότι θα βγει περίπου. Λοιπόν, θα τελειώσω εγώ τώρα ή θα μου πετάγω σας εκεί δύο? Συγγνώμη, μη. Πού να το φτάσει τον Αναστόπουλο? Λοιπόν, μεγάλες κηδείες εκεί. Η ομάδα σήμερα. Δεν υπάρχει Αναστόπουλος. Επειδή εγώ μιλάω μέσα στις 4 γραμμές. Παρακαλώ, κύριε παρουσιάστα. Επειδή εγώ μιλάω για μέσα στις 4 γραμμές περισσότερο. Γιατί αυτό είναι και ο ρόλος μου. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα. Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Ποιο, με τα Γιάννενα? Μάλιστα. Αυτό που που παίξαν ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Βάλανε ένα γκολ με 20 πάσες που φέτος δεν το είχα ξαναδεί. Ναι. Και απορώ γιατί όλη τη χρονιά δεν έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται με το λεμονί Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα τώρα επιμένω εγώ, ναι, ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί, ναι, και περιμένουμε τις επόμενες 15 μέρες, ναι, από τον πρόεδρο να πραγματοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε. Ναι. Αυτά από μένα δεν έχω να λέω. Δεν θέλω να κλάψεις αν φας την ονέξη. Δεν θέλω να κλάψεις. Να με προκαλέσεις. Διότι ένοχος μόνο και μόνο δεν κλάω. Θέλω να κλάψεις εάν φας την ονέξη. Όχι, θα είναι μαγιά του Καρυπίδη. Δεν θέλω να κλάψεις εάν δεν φάει την ονέξη. Και αρχίζει τα κλάματα. Τα γραμμικά τα ποντιακά. Δεν θέλω να κλάψει ο Μαλάτος εάν φάει μειονέξι, μαγιά του Σαββίδη, μαγιά του Μαρινάκη, αν δεν φάει μειονέξι. Δεν θέλω να σας ακούσω, Καζατζίδη δεν θέλω. Α, και τον Καζατζίδη άκουσα στη ζωή μου, τον κλάψα. Εμείς είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να φερόμαστε και σαν πρωταθλητές. Προχωρήστε τώρα. Εσύ, το ΚΚ, άκουσε να δεις. Εγώ δεν πιστεύω στην έννοια του κομμουνισμού, γιατί όλα είναι χρήμα. Όλα είναι εταιρείες, όλα είναι. Τι κομμουνισμού, δηλαδή τι. Η παπαρίγα τα παιδιά της σε αμερικανικό κολέγιο τα στέλνει. Δεν τα στέλνει στο δημόσιο. Άσε τώρα. Το κομμουνισμό έχει 100 αποχρώσεις σταθερή με πιο πιο. Ο κομμουνισμός. Το εφαρμόστηκε στο Ανατολικό που δεν ήταν κομμουνισμός. Άντε τώρα. Ο Αλιέντε πήγε να εφαρμόσει αθλητικό κομμουνισμό και τον καθαρίσαν το φράγμα. Εντάξει. Πετάγεται τώρα άλλο να μας κάνει τώρα θεωρία για. Αφού δεν τα πιστεύω, δεν θέλω. Δεν θέλω πραγματική αυτοδιάθεση κτλ. Άμα θέλω εγώ να αγοράσω ριζοσπάστη που αγοράζω, δηλαδή πρέπει να τον πουλήσω άλλο σαν τον Ιαράχοβα να πούμε. Πώς του λένε, Γιαγωβά στο. Έλα. Βασιλή. Δηλαδή, εγώ λέω στον κομμουνιστή που μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα που κάνουμε το site μαζί. Λέει rapto.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο rapto.gr. Διαγραφή. Πάμε στο άλλο μήνυμα. Λέει. Πολλοί λέει από τους απολυμμένους είχαν προτάσεις από τη μεγάλη εταιρεία για να το βουλώσουν, αλλά δεν πήραν τα λεφτά και συνέχισαν τον μποϊκοτάζ και την απεργία. Χιλιάδες κομμουνιστές περνούσαν βασανιστήρια του κράτους και δεν πρόδωσαν ποτέ, αλλά εσύ αναπαράγεις αυτά που σου λένε οι φίλοι σου οι φασίστες. Δηλαδή, όταν βγήκε εδώ ο Χρυσαυγίτης και τον έσκησε, ας πούμε, είναι φίλοι μου οι φασίστες. Ακούτε, ακούτε κάτι. Εσύ, κομμουνιστή που στέλνεις το μήνυμα, που φτιάχνεις το site, άμα έρθεις στο site τώρα rapto.gr Coca-Cola και μας δώσει ένα πενιντάρικο, δεν θα το κάνουμε το. Δεν θα το κάνουμε. Εγώ θα τα πάρω, σε μαθαίνεις μου τα παίρνεις. Εσύ να δω τα 25 που σου αναλογούν, αν θα τα πάρεις, ρε κομμουνιστή, αν δεν θα τα πάρεις. Άντε μπράβο. Γιατί. Θα σου πει να τα πάρω, δεν μπορώ να τα διαθέσει. Πώς να τα διαθέσει. Ναι, καλή μαγιά, ναι, θα τα δώσει στο κόμμα. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα. Λοιπόν, λέγε. Τι να πει, μίλησε, πάλι να πει. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας για το Μεγκάκη σαν Ψάλτη. Παοκάρα, φέρνουμε στο κύπολο. Ο Ψάλτης ήταν μεγάλος ηθοποιός. Αδείξον εαυτό το Ψάλτη. Περίμενε. Με επιλογές καριέρας. Αδείξον εαυτό του. Περίμενε. Ήταν μεγάλος ηθοποιός, τραγικός ηθοποιός, όχι τραγικός κακός. Μπορούσε να παίξει δράμα τρομερά. Δραματικός. Ναι, αλλά αν έπαιζε δράμα τρομερά και δεν έκανε τις βιντεοτελείες, δεν θα είχε φράγκο. Τώρα, εάν τα έφαγε τα φράγκα, δεν ήταν καλός διαχειριστής κτλ. Αυτό είναι δικό του. Δηλαδή, ευτυχώς πριν φύγει, έπαιξε στο θέατρο την Κουβερνάντα, την Νταντά, στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Νομίζω ότι η κομμωδία ήταν ο καλύτερος. Όχι. Ήταν και στο ένα και στο άλλο. Έκανε τραγικό. Πρόσχωρε στον άνθρωπο. Εντάξει. Έκανε αυτό το μαζικό, το εμπορικό, τότε το mainstream, το οποίο λάθος για μένα επιλογές. Όχι, ήταν καλή επιλογή. Αλλά πέρσι η ιστορία έγινε αγαπητός έτσι. Κονόμαγε. Κατά τα άλλα. Ήταν πασίγνωστος από αυτό. Αν έπαιζε αρχαίο θέατρο, να τον ήξερε κανένας. Εγώ προσωπικά ρατάω ότι στην καρδιά μου. Ο καλύτερος πάντως ρόλος του ήταν στο ημερολόγιο ενός τρελού του Γκόγκολ. Ναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι. Και τηλεοπτικά ήταν ο Ψάλτης, ήταν στο συμβολεογράφο, ο εκπληκτικός, έμποροι των εθνών, Τάπα, ναι, ο Χριστός για να σταυρώνεται εκεί. Στο σινεμά έκανε εκείνες τις μαζικές, τα εμπορικά εκείνα. Ήταν η εποχή τέτοια που έπρεπε να βρεθεί ο Φάτσας να πούμε για να δημιουργήσει κατάσταση. Μεγάλος ηθοποιός. Και στα 66 του νομίζω ότι έζησε καλά, ζωή που δεν θα ζήσουν πολλοί στα 150 τους. Δηλαδή και έφαγε και ήπιε και πήδηξε και ερωτεύτηκε και πήδηξε, ναι, και ωραίες γυναικάρες και γκομενάρες. Δηλαδή ο προστάτης του. Τάρια Μπούρα, θυμάσαι. Πήδηξε την Τάρια Μπούρα. Τάρια Μπούρα. Είχε την άλλη τη Φίνου που πριν γίνει 400 κιλά μοσχάρι να πούμε. Μπορεί να γίνει εκείνη. Ναι. Φίλε, Arsenal δεν ξέρω. Αλλά σαν το χθεσινό Tottenham Chelsea, χόρτασα μπάλα. Κάποια στιγμή λαχάνιασα. Το έβλεπα εκεί που καθόμασταν με το φίλο μου τον Δημήτρη, λαχάνιασα. απίστευτο, το πάνω κάτω σε ανελαίει το ρυθμό. Οι ίδιοι παίκτες που στην Ευρώπη πάνε με την Τζέλσι και παίζουν πρώτη Δευτέρα. Πρώτη Δευτέρα. Ήταν ο ρυθμός της Τότεναμ αυτός. Τότε στη ροή το πήρε η Τζέλσι. Ήταν μεγάλη αδικία. Μεγάλη αδικία. Υπάρχει ποδοσφαιρικά μόνο η Τότεναμ και το παίρνει η Τζέλσι. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αλλά έτσι είναι. Μεγάλες ομάδες και μεγάλοι παίκτες. Θα το δώσω μετά, φίλε. Γιατί αδικία? Εγώ θα σου δώσω κάτι άλλο. Για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, έτσι. Γι' αυτό δεν έχω κάποια φωνή, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός με αυτά εδώ πέρα τώρα που γίνονται και με γεμάτο ΆΚΑ, προφανώς και θα το κάνει πόλεμο, θα πουλήσει το δωμάριο του πολύ ακριβά. Ποιος? Ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω στο Λεμονί, δεν πιστεύω στον Ολυμπιακό. Τουλάχιστον 3 γκολ θα πάει. Καταρχήν δεν θα φάει 3 γκολ, αλλά ο ένας είναι προπονητής, προπονηταράς, ο άλλος είναι προπονητάκος. Έτσι. Αυτό μετράει πάρα πολύ. Τουλάχιστον 3-0. Καλά, με το χειμέρι μου έκανε και προπονηταρά τώρα. Γιατί είναι εδώ για Ελλάδα, τώρα προπονηταρά. Εντάξει, Ελλάδα είναι προπονηταρά. Για τα χωριά μα είναι καλύτερο και από τον Οζουνίδη. Είναι καλύτερο και από τον Ίβιτς. Είναι καλύτερο από του άλλου προπονητέ. Από του καλύτερου στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι όλοι και όλοι είναι πώ είναι 16. Τι είναι του καλύτερου. Λοιπόν, πήγε Καβδαζόγλιο, πε μα τι είδε. Αβαβά το παιχνίδι ή κανονικό? Τι αβαβάρεσε. Στα μάτια μου κοίτα. Ναι. Τι αβαβάρες, δεν με να ξέρω και το παρασκήνιο ακριβώς. Ναι. Αν αυτό εδώ το σημερινό είναι αβαβά, είναι το τέλειο αβαβά. Είναι το τέλειο αβαβά. Το 5 είχαν σωστά δηλαδή. Τι καγιού! Αν αυτό είναι αβαβά. Τελειώσατε. Βγες ρε Ολλανδέ αν έχεις άντερα τώρα να πούμε. Τελειώσατε. Είπα εδώ κάτι, ο ΠΑΟΚ κάργα για πρωτάθλημα. Το πιασες, το πιασες. Κύριε Καγιούλη μας σώσατε. Ζήτω ήταν όπως το σημερινό Πλατανιάς ΠΑΟΚ ακριβώς. Γιατί? Όχι, δεν ξέρω. Όπως το Πλατανιάς, έτσι λέω. Ναι. Ό,τι δεν λες πες, εσύ αν τα λες. Όπως το Πλατανιάς πάω και είδα και το Ηρακλή. Αφού λέει ο καθένας, λέω κι εγώ. Μην πω κι εγώ. Εντάξει. Πες τα ρε φίλε. Ωραίο, ντόπρο, καθαρό πάλι κάνει. Ξύλο έπεσε. Ξύλο έπεσε. Πολύ καλός πανετολικός. Δηλαδή έκανε φάση μέχρι το 90. Ο Κυριακίδης το 89 κάνει απόκρουση. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Σκίμπε. Στο Καρατζόγλιο σήμερα. Σήμερα σε Sony ένας προπονητής που το πίστεψε. Ο Παντελίδης. Και ιδανική ήταν ιδανική. Δηλαδή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιδανικούς του Ηρακλή. Δεν υπάρχει αυτό. Γκρόντης από πού είναι ιδανικός, βοήθαμε λίγο. Ατρόμητο. Γκρόντης. Ήταν στην ΑΕΚ. Μπαστακός. Αν και ο ίδιος ο Παντελίδης σε κάποια συνέντευξη μου είπε τον έχω αδικήσει, είναι αδικημένος, θα τον βάλω πριν και άλλες φορές τους βάλω στο περόνε. Τους χωράει και τους δύο, ρίσκο μεγάλο για το ανασταλτικό παιχνίδι της ομάδος χαμηλά, γιατί ψηλά παίρνει μπόι στον αέρα με τον Μπαστακό και τον Περόνε στα κάποια στιμένα χτυπήματα, τρίτος και τέταρτο στόπερ έρχονται κατευθείαν και φυσικά ο Δόνης με τα γκολ. Που έλειψε σήμερα πάρα πολύ ο Δόνης, ο Μπαστακός, ο Γκρόντης και ο Τζανετόπουλος και ο Αργυρόπουλος, ο οποίος είχαν πρόβλημα στη δεξιά πτέρυγα ας πούμε και τα λοιπά, κλείσανε εκεί την τρύπα, την ψιλοκλείσανε γιατί δεν πίστευε ο Παντελίδης αυτόν τον άλλο τον πιτσιρικά που έχετε εκεί, πώς το λέγανε ρε, και δεν τον έβαζε καθόλου να πούμε. Καραγκούνη. Τον Καραγκούνη, συγχαρητήρια, δεν έβαζε τον Καραγκούνη και τα λοιπά. Επικός και ο Κούρος, ο οποίος είναι μεγάλος αθλητής, αν είχε λίγο ταχύτητα παραπάνω θα ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Γιατί δεν παίζει ο Ζέκας στην Τούμπα? Χτύπησε στο 88 και 10 δευτερόλεπτο. Απίστευτο. Ναι. Και κατά 95% δεν παίζει. Μεγάλη απώλεια. Ναι. Τεράστια απώλεια, βέβαια. Είναι μεγάλη απώλεια. Και φυσικά όπως κράξαμε τον Ίβιτς, γιατί δεν έκανε rotation στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και έφαγε 2. Και είχε τον Τζίμιροτ και μέσα τον Τζίμιροτ που τραυματίστηκε. Δεν πήρε τον Γκάτσε. Είχε προβλήματα στο ανέβα-κατέβα ο Σάκχοφ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ ικανός αλλά αργός. Δεν μπορεί να παίζει 2,90 λεπτά. Έτσι λοιπόν θα πούμε και τον άλλον, ρε φίλε το Ζέκα, τι τον ήθελε σε 90 λεπτά ας πούμε. Τι τον ήθελε σε 90 λεπτά. Τι ήθελε στον Μπέρκερ 90 λεπτά στο μάτς με τον Ατρόμητο, να κερδίσει τον Ατρόμητο. Τι ήθελε, ξέρω εγώ, τον Εμποκού, τι ήθελε τον Κλοναρίδη. Έπαιξε με τους βασικούς λοιπόν, φούλαρε. Κέρδισε τον Πανιόνιο και τρώει τον Ζέκα. Είναι ευθύνη του Ζουνίδη. Όπως ήταν θα βλέπω από κόκκινο γελάει. Ευθύνη του Ίβιτς στην Τούμπα που φούλαρε και πήγε πολύ κουρασμένος και πολύ ντεφορμέ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κόφτη άλλον δεν έχει εξάρι. Θα αναγκαστεί να παίξει με τον Κουτρουμπή εξάρι και εκεί ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείνει χαμηλά προς τα μέσα. Χαμηλά προς τα μέσα. Είναι μεγάλη η ευκαιρία του ΠΑΟΚ να πάρει ανατροπή στα πρώτα λεπτά. Γιατί αν δεν κάνει ο ΠΑΟΚ γκολ στα πρώτα λεπτά με τον Παναθηναϊκό, όσο περνάει ο χρόνος θα αποβαίνει εις βάρος του προς από το άγχος, γιατί είναι πιο δεφορμέ ομάδα από τον Παναθηναϊκό και θα αφήνει περισσότερους χώρους σε μεγάλα ρίσκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός η τετράδα του είναι πιο φορμαρισμένη μπροστά. Το πρόβλημα του είναι τα χαφ, είτε έπαιζε ο Ζέκα είτε δεν έπαιζε ο Ζέκα. Τώρα με αυτό το πράγμα το κέντρο του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ ενισχυμένο και εγώ θα έπαιζα και με δύο εξάρια. Γιατί από Δευτέρα στο ραδιόφωνο με έξω το Ζέκα, δύο εξάρια εγώ και Τζίμιρο και Κάτσε στην αρχή του παιχνιδιού. Γιατί δύο εξάρια? Για να κλέψω στα πρώτα 25 λεπτά ψηλά τις μπάλες και να κερδίσω με pressing ψηλά ένα γκολ τουλάχιστον στο πρώτο 30 λεπτό. Μετά, στο δεύτερο ημίχρονο με ένα 0, το φτιάχνω αλλιώς το θέμα. Σίγουρα τώρα χωρίς 10, με δύο κόφτες στα πρώτα 30 λεπτά. Μίλησες? Όχι, δεν μίλησα. Περιμένω να μιλήσω. Εγώ 10 λεπτά τουλάχιστον να μιλήσω. Όχι, το λοιπόν. Εγώ καλύφθηκα, μίλησα με ένα λεπτό. Τι να πεις παραπάνω, θα πεις δηλαδή. Εδώ μιλάει τώρα ο πρωταθλητής πλέον. Τι να πεις. Τα ακούς τι λέει, εσύ? Έχεις, για να τα ακούσει. Δεν ξέρω εγώ. Άμα θέλεις, ναι. Γέλια που κάναμε. Για λέγε. Πρώτα απ' όλα να πω μπράβο στην ΠαΕ ΠΑΟΚ, διότι καταθέτει μάλλον αύριο αίτημα για αναβολή της τελευταίας αγωνιστικής μέχρι να τελεσιδικήσουν όλα αυτά εδώ τα τράφελα που πάνε να γίνουν, οι βαθμοί που πάνε να αφαιρεθούν, οι κώδικες που πρέπει να τιμωρηθούν κλπ. Οι κώδικες. Ναι, βάσει του άρθρου 29 κλπ. Έτσι. Του πειθαρχικού κώδικα. Λοιπόν, κοίταξε, όχι ειρωνία. Μια φορά καπνίζω και δίχω. Δεν δίχω λέω, καπνίζω. Λοιπόν, από εκεί και μετά πρέπει επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το ξεφτυλισμένο ποδόσφαιρο το φτάσανε μάλλον να είναι ξεφτυλισμένο οι δυνάστες της χώρας και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, ακόμα και τη φιέστα που θέλαν να κάνουν σήμερα δεν ήταν φιέστα, αλλά ήταν χέστα. Δεν γέμισε και το γήπεδο τους λοιπόν. Ούτε και οι ίδιοι το πιστεύουν αυτό το πράγμα που βλέπουν εκεί κάτω. Ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν, ετοιμάζουν και συλλαλητήρια. Διότι σήμερα ο εισαγγελέας, τώρα το βράδυ, κάλεσε και τον Πλατανιά, τους ποδοσφαιριστές του Πλατανιά και τον πρόεδρο, να δώσουν κατάθεση λοιπόν και αυτοί για το ξύλο που φάγανε στο μεταξύ τους παιχνίδι πριν από κάποιες μέρες, στην αρχή του μήνα, νομίζω που ήταν, λοιπόν, στο Καρασκάκι. Ναι, γιατί δεν είχαν βγει τότε? Που σημαίνει λοιπόν, τα είπα προηγουμένως, ήσουν αλλού εσύ. Γιατί διότι υπήρχαν οι καταγγελίες στην αθλητική βία, αλλά δεν τις βγάζαν έξω. Η αθλητική βία. Ναι. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι αυτό, οπότε άμα ισχύσει και αυτό, μιλάμε για άλλους μείον 7 και δεν ξέρω άμα μπορούν βαθμολογικά να μπουν και στα play-off μετά. Ερώτηση. Ναι, μισό λεπτό να τελειώσουμε. Εάν δικαιωθούν, θα είναι κλοπή του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα? Εννοείται ότι θα είναι ακόμα μια μεγάλη αδικία. Κοίταξε φίλε, ξύλο φάγαν όλοι, έτσι, φάγαν αξιωματούχοι. Τον άλλο τον ραβάγαν από τη γραβάτα να τον πνίξουνε. Κλωτσιές, θυσίματα, ιστορίες και εγώ λέω αφού νιώθουνε αθώοι, γιατί δεν ανοίγουν τις κάμερες? Να δούμε τι έγινε. Γιατί δεν ανοίγουν τις κάμερες? Δεν απαντάω. Δεν απαντάει διότι νιώθει ένοχος ο κύριος. Δεν είμαστε ένοχοι. Εσύ δεν είδες τίποτα από αυτά που λέω. Σταμάτα, δεν σε διέκοψε αυτά. Άντε σαν χαμάρα. Είναι ένα συνοθήλευμα Ολυμπιακός, το οποίο αποδείχθηκε ακόμα και τώρα. Έτσι γελάει όλος ο κόσμος φέτος. Και επιτέλους, αν αφαιρεθούν οι βαθμοί που πρέπει να αφαιρεθούν, για μένα κανονικά θέλει υποβιβασμός. Το λέει πεντακάθαρα το άρθρο. Υποβιβασμός όταν τα επεισόδια είναι εκτεταμένα. Λοιπόν, θέλει υποβιβασμός. Τώρα με το Σύμφωνα μπορεί να τα κερδίσει. Είναι ευκαιρία. Φέτος, ο ΠΑΟΚ ήταν η μόνη ομάδα από τις μεγάλες τέσσερις που έπαιξε για αρκετούς μήνες το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Και είναι κρίμα να μην πάρει λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, σταμάτα μωρέ λάχανο. Σταμάτα τώρα, μιλάω να πούμε. Γκλίτσμαν. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα μόνο που διαφημίζει, αυτό διαφημίζει για την παιδεία σου. Λοιπόν, από εκεί και μετά, νομίζω επιτέλους πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο αθλητικό κομμάτι και όλοι το γνωρίζουν αυτό τι έχει γίνει και όλοι το πιστεύουν και όλοι το θέλουν. Μέχρι και ο Πλατανιάς, ακόμα η γενέτειρα του Προέδρου, ας πούμε, και αυτή έχει φύγει πλέον εδώ και κάνα 2 χρόνια. Από το σύστημα και δεν τους θέλει κιόλας. Πού πήγε? Πήγε ανεξάρτητη, ρε φίλε, για το καλό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, Όσο να ξέρετε, εγώ τώρα δεν πείτε μου σε κάτι που είπα και δεν έγινε. Τότε θα με κρίνετε, αν δεν έγινε κάτι, έτσι. Συνέχισε, ό,τι είπα, ναι, νομίζω ότι ναι. Στο κομμάτι των ενώσεων, στα χρέη, στα αυτά, στο γήπεδο, σε ό,τι. Τι. Πείτε μου κάτι, πού, βρείτε μου έναν λεπτό. Ήρθε ένα μήνυμα προηγουμένως και πήρα εκπομπή και καβάλισε καλάμι. Εγώ να καβάλισε καλάμι. Από την πρώτη μέρα γίνεται χαμός, παρακαλώ, στην εκπομπή. Χαμός. Διότι μιλάμε και λέμε αλήθειες. Ναι. Αυτοί θα βγάζανε του Αγίου Νικολάου τον Άρη. Και εμείς βλέπαμε τον κακό σχεδιασμό στην ομάδα, έτσι. Τέλος πάντων, μην τον περπατήσω, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σε αυτή τη φάση. Εκεί δεν γίνονται αδικίες. Λοιπόν, γίνονται φυσικά. Στον Ολυμπιακό είναι αδικίες. Οι αδικίες δεν γίνονται εκεί. Εκείνο το Αγίου Νικολάου για τον Άρη. Τέλος πάντων, τώρα αυτά τα έσχυρα τα έχει κάνει ούτε ο Κόκαλης ούτε ο Μαρινάκης. Αυτά που έχει κάνει. Εκεί τα ξέραμε από το Αγίου Νικολάου δεν θα βγει ο Άρης, βέβαια. Να πας στον πρόεδρό σου λοιπόν, να μην φεύγει από τη μια μεριά να πάει την άλλη μεριά στην άλλη την παράταξη, να φτιάνει 9 ώρα το πρωί φιλικό και να τάσσεται από εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πορεία. Και να μην φέρνει το τσιμπούρο εδώ πέρα κάτω από την να πούμε κλπ. Η κακή διαιτησία που έχει ο Άρης υποτίθεται και έχει η Λαμία. Έχει... Ο Άρης δεν είναι κακή. Δεν υποτίθεται τίποτα. Είναι πιο ευνοϊκή η Λαμία. Αυτό είναι. Αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μικρή λέξη να περιγράψει αυτό το ευνοϊκή. Λέει, πρόσεξε να δεις, δεν το βλέπεις ότι... Εγώ πιστεύω ότι η Λαμία και παρασκηνιακά είναι... Τέτοια διαιτησία δεν έχει ο Ολυμπιακός ούτε στα φόρτα του. Στα φόρτα του με τον Κόκαλη δεν είχε τέτοιες διαιτησίες. Εδώ πάμε τώρα για το διατάφτα. Πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει το πρωτάθλημα, η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος να αναβληθεί μέχρι να τελεσυνδικήσουν αυτές οι τιμωρίες. Διότι το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη και οι ποινές πρέπει να πέσουν τώρα. Όχι αν υπάρχει πρόβλημα ότι εάν τελειώσει το πρωτάθλημα μπορεί η βαθμολογία να κατοχυρωθεί και να πάνε μετά οι επιμέρειες για τον χρόνο, έτσι. Διότι οι ποινές είναι ποινές, θα πέσουν ποινές. Φοβάσαι μη πάνε χρόνο. Βεβαίως. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να πάνε δηλαδή μείον 6 του χρόνου. Κοίταξε. Θα είναι αδικία αυτό. Δεν θα είναι ρε φίλε. Θα είναι αδικία λέει. Αφού είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα, δεν θα είναι αδικία. Τελείως. Λοιπόν, αδικίες στο πετσί του τις έχει πάρει. Εσύ τους μείον 3 του χρόνου δεν τους πήρες. Εγώ είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Τι είχε τελειώσει. Είχε μάθει με τα χωριά της Ισπανίας μια χαρά. Με τα χωριά της Ισπανίας μια χαρά. Δηλαδή φοβάσαι ότι μπορεί να πάρει και στην Αμερική. Μπορεί να πάνε μείον 6 από πρόπερση. Που το πήραν με 15 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα. Άρα λες ότι μπορεί ο δικαστής να κάνει την σωστή αυτή. Αλλά να το εμπνεύσουν. Να μην γελιόμαστε Κωστή. Είναι φως φανάρι, πρέπει να φάει μείον 6 και μείον 7 για αυτά εδώ πέρα έτσι. Τώρα δηλαδή. Όχι άλλο λέω, τα τρώει. Αλλά του λένε τα τρώει από τον χρόνο. Δεν γίνεται διότι πρέπει το πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Να κατοχυρωθεί η βαθμολογία. Να μην κατοχυρωθεί. Πάει την υπόθεση όπως με τον Άρη και τη Λαμία. Γι' αυτό ζητάει ο ΠΑΟΚ λοιπόν αναβολή της τελευταίας αγωνιστικής. Ναι, να τελειώσουν όλα αυτά. Μπράβο, στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Έτσι να τελειώσουν όλα αυτά και μετά να παιχτεί και η τελευταία αγωνιστική. Να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε και εμείς την φιέστα. Διότι φέτος πιστεύω. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας που θέλει να κάνει την έστασή του φυσικά καλά κάνει. Δεν κατηγορείται κανένα. Μισό λεπτό. Ποια χαρτιά, ακούω κάτι εδώ που τα περίμενε, ρε παιδιά. Όταν έχει ένομο συμφέρον ο κάθε εταιρεία, φυσικά οι νομικοί της θα μπουν και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν. Φύρανε τον κόσμο μέσα αξιωματούχους, πράτη μορυφή και το πρωτάθλημα στα χαρτιά για το όνομα του Θεού. Καθίστε καλά τώρα. Εμείς τιμωρηθήκαμε, ρε φίλε. Όποιος έφαγε ξύλο στην ΠΑΟΚ, πες μου κάτι που δεν τιμωρηθήκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν θυμάσαι που και εγώ ήταν ο Ιταλός της ΑΕΚ, ο γκολκίπερ, ο Σερντίνο και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Τι τιμωρία έφερε. Τι τιμωρία έφερε. Καταρχήν είναι αξιωματούχος ο Ιταλός αυτός που λες εσύ. Α, σωστό. Τερματοφύλακας είναι και εγώ ήταν. Έφαγε την μεγαλύτερη ποινή που έπρεπε να φάει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Το άρθρο 29 λοιπόν του Πειθαρχικού Κώδικα λέει ότι. Προς τιμήν του παραγωγή του ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα το πρωί και σε εμάς είπαν τώρα μην πω. Ο Σερίδος ο Γιώργος. Γιατί να μην τα πει. Είπε τι έγινε. Τι έγινε, δηλαδή. Ο Αγοράκης έσωσε αυτό είπε. Γιατί η Δαχτυλίδη φιλήθηκε, άντε. Φίλε, το Πειθαρχικό. Τι η Δαχτυλίδη φιλήθηκε. Το Πειθαρχικό τη ΕΠΟ λέει. Άρθρο 29. Αν παραγωγή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα επιδείξει και μαθήματα και νομικής. Το άρθρο 29 του Πειθαρχικού Κώδικα το λέει. Άστα! Διάβασε κανένα τώρα τα πράγματα. Άστα βρε τώρα με τι είσαι εσύ για τα ρατά. Ρε Τζόρνταν μου, είσαι συμπαθέστατος. Ρε αγόρι μου, εσύ δεν είσαι συμπαθέστατος. Στο αθλητικό βρε. Μα δεν το ξέρεις βρε τώρα. Έχω κουραστεί να μαζεύω μηνύματα συμπάθειας από τους παλικάρες συνάδειας παοξίδες και για σένα τώρα. Εγώ να δεις εσύ τι μηνύματα έχω κουραστεί να μαζεύω για σένα. Άστο μην το ψάνεις το έργο. Είσαι τόσο κομπλεξικός με τον ΠΑΟΚ που δεν θέλεις να πάρεις το άδειγμα. Παιδιά, για το καλάμι μη στέλνετε. Χτυπιόμουν 1-1,5 μήνα πώς λέγεται αυτό. Και τι γίνεται, κάνω zapping πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Εγώ δεν έχω τηλεόραση. Απλά κάποιες στιγμές κάνω οργανωμένο zapping. Λέγε. Και πέφτω, έχει ο Αρναούτογλου καλεσμένο τον Βλαδίμιο τον Κυριακίδη. Τον ηθοποιό, τον Θεσσαλονικιό που έπαιξε και στον Άρη Βόλεϊ το παιδί. Και ρε εσύ λες και μου το έστειλε ο Θεός. Λέει ο Αρναούτογλου, πώς γίνεται αυτό, πώς λέγεται αυτό στη δουλειά σας που κάποιος την ψωνίζει που καβαλάει το καλάμι, λέει «Α, αυτό λέει, το είχα πάθει, λέει κι εγώ». Αυτό το λέμε, λέει «Έπαθε δόξα». Ναι. Το είχα πάθει, λέει κι εγώ. Αν η ζήλια ήταν ψωρά, έτσι, θα είχε κολλήσει όλη την παρά. Αυτό το πράγμα θέλω να το ρωτήσεις που έχεις πάθει εσύ. Το είχα πάθει κι εγώ. Ζήλια... Όχι. Βρε, το είχα πάθει κι εγώ. Φαντάζομαι ότι ο Ραπτόπουλος μπορεί να το πέρασε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έπαθα κάτι, φίλε. Ναι. Εγώ δεν έπαθα κάτι. Έχεις πάθει. Εσύ και δεν πάθει αυτό τη ζήλια. Έχεις πάθει. Εάν η ζήλια λοιπόν ήταν ψωρά, θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Αλλά αυτή τη κολλή μόνο εσύ να πούμε. Αν η ζήλια ήταν ψώρα, τι θα είχε κολλήσει η χώρα. Σταματήστε και οι δύο, πάμε στον Αριανό. Πάμε. Λοιπόν, και πρέπει να το κλείσουμε με δευτερόλεπτα. Μην με κλάψεις αύριο. Στην άλλη Κυριακή, έτσι και βγήκα. Στο λέω από τώρα, θα είναι μεγάλο έγκλημα και άδικο. Θα είναι μεγάλο έγκλημα και άδικο. Όλοι οι ίδιοι το γνωρίζουν. Γι' αυτό και δεν γέμισε τον Καρισκάκη, φίλε. Λοιπόν, ότι φέτος έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο 3 και 4 μήνες μόνο ο ΠΑΟΚ. Αν μου πείτε 2 παιχνίδια Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα που έπαιξε μπάλα, τότε να σου πω. Άρα τα χρόνια που έπαιζε ο Άρης με Τζοβάνι, Ριβάλντο, Τζόρτζε, Τουζιανό, αυτά γενικά τα πήρε καλά ο Ολυμπιακός. Τα ελληνικά μου είναι καλά. Ναι, όχι για φέτος, σωστό, μαζί σου με για φέτος. Δεν ανοίξω άλλο για παριά. Αλλά τα προηγούμενα 10 χρόνια ο Ολυμπιακός είχε μαντάρα και έπαιζε μπαλά. Μα τη χαρίσει. Πήρε πολλά τίμια, πήρε και πολλά άδικα. Μάθανε να κλέβουν τίτλους. Μπράβο το Ζουράρι. Μόνο αυτό μάθανε, να κλέβουν τίτλους και να ισοπεδώνουν όνειρα αντίπαλων οπαδών. Ο Ζουράρις φελός είναι. Σε ξερίζει είναι. Ποιο είναι, μια χαρά είναι ο Ζουράρης. Το φελό από το Ζουράρι. Μια χαρά είναι ο Ζουράρης. Το φελό από τα μαγούλια. Το στο σεφ προχθές. Τι με νοιάζει εμένα τι κάναν κι άλλοι αλυταράδες. Εγώ σου λέω ότι είναι φελός. Λοιπόν, φελός είναι ο Ζουράρης. Μην τον παίρνεις αυτό. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, Ράσλαμα. Ναι. Και πάμε στον Βασίλη ναι. μετά. Ναι. Εάν το πάρει ο Πάο το ποτάμι. Αν θέλω παντό, δεν θέλω να σε κάνω. Α, κάθε όχι, γιατί είχα. Λοιπόν, εάν πάρει ο Πάο το ποτάμι. Ή μάλλον ο Πάο θε να πάρει το ποτάμι ο Ολυμπιακός. Κάτσε χαζό. Ολυμπιακός. Αυτονόητο είναι αυτό, ρε φίλε. Στην πόλη μου, Ηρακλής είμαι εγώ. Τελείωσε μετά. Εγώ είμαι Ηρακλής. Οπότε καταλάβατε. Περίμενε. Ναι. Ήταν ο Ηρακλής ή ο Ολυμπιακός. Τι θα... Ο Άρης ή ο Ολυμπιακός. Τι θα ήθελες εσύ. Ο Άρης. Θα ήθελες τον Άρη. Ναι. Τώρα με το χέρι στην καρδιά. Τώρα παλικαρίσαι. Το πιστεύεις. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύεις. Τι να πιστεύεις. Μετά το... σε κράζουν όλοι οι παοξίδες. Εμένα. Μετά... Ναι. Άρης Ολυμπιακός μου λες. Άρης ανάμεσα ήταν ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Θα έλεγε τον Άρη. Φίλε, να δεν σε πιστεύω ειλικρινά και αν υπάρχει παραγωγή. Εάν μου έλεγες με άλλη ομάδα, θα σου έλεγα παράδειγμα για άλλη ομάδα. Ο Ηρακλής. Φίλε, οκ. Παοξής Θεσσαλονικιός δεν μπορεί να το θέλει αυτό. Παοξής επαρχιώτης. Με Ηρακλή μπορεί ή κάποιοι άλλοι των 70. Σταματήστε όλοι. Ολυμπιακός Άρης 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Τι Ολυμπιακό Άρη. Όταν κέρδισε. Α, το κύπελο. Όλοι οι παοξίδες ήταν με τον Ολυμπιακό. Εσύ πλάκα μου κάνεις. Να σου πω το μάτι που το είδαμε. Σαβάνια ανοίξανε. Ραπτόπουλε, νομίζεις. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν να πάρουν τα σκουλίκια το κύπελο, να κολλάνε όλη τη νύχτα. Σαμπάνιες ανοίξανε τα μαγαζιά. Τον Τρούλε και τον Μπουγκάτσα να πανηγυρίζουν στο γύρο μα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Στον γκολ του Λέτο θα σου πω μαγαζιά να τον νικήσει Θεσσαλονίκη. Είναι το φυσιολογικό, δεν το κατηγορά. Πάρε ρε Μπουγκάτσα νούμερο 2 εσύ. Λοιπόν. Πιτέι θα σου βάλω. Ναι. Ζορδάνη σε παραδέχομαι. Ναι, ο Βαλμπουενά, Μαρικό Βαλμπουενά. Στην Ιταλία, έχουμε ακούσει πολλές φορές για μια ομάδα να κατεβαίνει μισή στο γήπεδο λόγω γαστρεντερίτιδα. Μην κλάψεις μόνο εδώ, μαρμίτα είναι όλα. Άσε λίγο να κλάψεις. Με συγχωρείς, ναι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει μια ομάδα, μισή ομάδα να αποβάλλεται από κάρτες κτλ. Μισή ομάδα σε γκολ να κατοχυρώνεται και να είναι offside. Δεν έχουμε ακούσει στην ιστορία ποτέ. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι αυτοί οι παίχτες γιατί πιστεύω όλη τη βδομάδα θα παίξουν σε πολλά ευρωπαϊκά site αυτό το γκολ. Όπως βλέπεις κάτι γκολ από την Αφρική. Που λες πρωτοφανές offside goal ή πρωτοφανές ξέρω εγώ αυτό goal Το συγκεκριμένο γκολ πιστεύω θα παίξει πολλά ευρωπαϊκά site. Δεν μπορούν τα κλάματα. Θα διαφημιστούν αυτά τα παιχτάκια εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Καρυπίδη, αφήστε λίγο τα Instagram και τις δηλώσεις. Σταματήστε, ρε. Λοιπόν. Αφήστε τα Instagram και τις δηλώσεις, γιατί έτσι δεν παίρνονται οι άνοδοι. Οι άνοδοι. Ναι, δεν κερδίζονται οι άνοδοι έτσι. Οι άνοδοι. Με τα Instagram και με τις δηλώσεις. Και ο άλλος να πηγαίνει τώρα με τα πακέτα, ναι. Δεν μπορούμε να πάρουμε την άνοδο. Άρα δεν έχεις πακέτα. Δεν έχει. Λοιπόν, αυτή είναι μια αλήθεια για να μην λέμε ότι κλαίμε μόνος και δεν βλέπουμε και τα δικά μας τα στραβά. Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα ένα λαό αυτή τη στιγμή που ήμουν στο γήπεδο πολύ εξαγριωμένο. Με ποιον? Με τους πάντες και με τους παίκτες ακόμα του Αγροτικού Αστέρα. Είδα πολύ, πολύ επιθυντική τάση του κόσμου. Γιατί? Το οποίο είναι ένα προεόρτιο για το τι θα επακολουθήσει με τη Λαμία. Εδώ. Είναι ένα προεόρτιο. Ναι, μην κάνετε κανένα ξεοπατολογίες. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, ναι. Και αυτό που έγινε στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0 τότε με το πρωτάθλημα θα γίνει στη Λαμία. Σε περίπτωση που ο Άρης είναι σε απόσταση βολής. Δεν θα είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που θα γίνει με τη Λαμία. Μα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, ναι. Έχει συσσωρευτεί από 3 χρόνια καταπίεση και στεναχώρια του κόσμου, έχει συσσωρευτεί. Και το ξέσπασμα θα γίνει εκεί. Ναι. Εγώ το λέω προς πάθα κατεύθυνση να λάβουν οι πάντες τα μέτρα τους. Λοιπόν, και μία άλλη πληροφόρηση, ότι ένα φορτηγό γλυκά έχει φύγει από τη Λαμία και έχει πάει ήδη στις Σέρρες, προκαταβολικά. Ένα φορτηγό γλυκά. Τι σε πειράζει ένα. Εγώ το λέω για να το ακούσουν οι δικοί μας, να πάρουν τα μέτρα τους αν μπορούν να πάρουν τα μέτρα τους. Και οι παίκτες των Σερών θα σκυλιάσουν. Με εμάς, λέω, με εμάς έχει πάει το φορτηγό με τα γλυκά. Πασαραϊκός Άρης Βασίλη. Ναι. Να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Για το Πασαραϊκός Άρης. Κακό είναι αυτό. Εγώ λέω ότι. Άμα γιώνουν λεφτά για γλυκά. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα και λέω και πρέπει να προειδοποιήσω τους δικούς μου. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μην πάμε σαν τον πρόσφατο στη σφαγή. Εσύ, άμα δεν έχεις λεφτά για γλυκά. Εγώ πρέπει να αναφέρω τα πράγματα. Το τι έχω και τι δεν έχω δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος. Σε 8 αγωνιστικές ήττες. Ωραία. Θα πάτε και 200 άτομα στις Σέρρες που πήγατε 200 άτομα. Δεν ξέρω τι θα φάνε. Εγώ προειδοποιώ παίχτες, προπονητή, διοίκηση και κόσμο. Ότι το φορτηγό με τα γλυκά έχει πάει ήδη εκεί πέρα. Ναι. Και οι παίκτες των Σερών θα σκυλιάσουν με εμάς. Ναι. Πάρτε τα μέτρα σας. Θα σκυλιάσουν. Και το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει, αρχές γενομένες από το Σάββατο με το όφι απολωσμένες. Ναι. Αν εκεί έρθει κάποιος άσος, τότε όλα μετά είναι ανοιχτά για το θέμα της ανόδου. Ο Πασεραϊκός είναι ομάδα αδιάφορη. Ούτε πέφτει ούτε ανεβαίνει. Λογικό είναι να κοιτάξει. Εκείνο το θέλεις άσο. Εννοείται. Ναι. Όχι, διπλό να καθαρίσει. Εννοείται, γιατί μετά παίζει και Λαμία από όλους παίρνεις. Δεν μου λες, ο Πασεραϊκός είναι μια ομάδα αδιάφορη. Οπότε θα κοιτάξει να ωφεληθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ωραία, εγώ το είπα και στους δικούς μου για να δω αν μπορούν κάτι για να ανατρέψουν την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε αγωνιστικά. Θα πρέπει να πάρετε γλυκά. Για να περισσότερα. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ διοίκηση. Κατηγορίες δεν ανεβαίνονται έτσι. Εγώ προειδοποίησα και μίλησα. Ναι. Πάντως η Βέρεια τον κράζει τον Καρυπίδη. Χθες ήμουν εκεί. Ναι. Ούτε να τον ήθελαν εκεί πέρα. Ναι. Εκεί ήταν ο Καρυπίδης. Ναι. Πήρε τα λεφτά από την ΠαΕ Βέρεια λέει και τα έριξε στον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, και χρεωμένη στη Βέρεια. Λεφτά συν σήμερα τι θα γίνει. Αν τα έριξε στον Άρη, τα έριξε σαν λάθος. 4-3 σήμερα. 7 συν σήμερα. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω χθες τη. Τέλος πάντων. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε εκτός από τα κλάματα του Τζόρνταν. Ήταν μεγάλη αδικία. Όταν η ομάδα ήταν μείον 17, εδώ γελάγατε όλοι με τον ΠΑΟΚ. Και σας έλεγα όποιος θέλει στοίχημα, στη χειρότερη θα βγει δεύτερος στον ΠΑΟΚ. Τα θυμάστε? Θυμάσαι ένα σλάμα και έλεγες στην κανονική περίοδο ή στα πλέον. Στην κανονική. Τα θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Δικαιώθηκα λοιπόν. Ποιος ξέρει από πάνω. Ποιος ρε μου, αγωνιστικά είσαι πρώτος. Εννοείται ρε φίλε, την καλύτερη ομάδα εγώ αγωνιστικά σε όλη τη χώρα. Ρε βαθμολογικά προμάτια μου. Ρε φίλε. Και εγώ σου λέω ότι ο Ηρακλής δικαιούται ή ο Άρης δικαιούται να τα. Θεωρητικά λέω, πρώτος αυτός. Θα μου πει ο Άρης είναι από όλων Αθηνών, είμαι εγώ ρε φίλε. Το να μην γουστάρεις μια ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπεις και το πώς έχει παιχτεί το ποδόσφαιρο, έτσι. Βρε μάτια μου, ναι. Άλλο σε ρωτάω. Βαθμολογία τι λέει. Εάν δεν κάνει ο δικαστής. Έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα του, το κλέψανε. Ναι, εννοείται. Αυτό θα πει. Εννοείται. Ναι. Ετοιμαστείτε για κλάματα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί να ετοιμαστούμε για κλάματα. Όλη η χώρα τα είδε. Τι να για κλάματα. Πάει τελείως. Λοιπόν, να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Άμα ο Μαρινάκης είναι πιο δυνατός με τους δικαστές, Είναι μάγκα ο Μαρινάκης. Εντάξει, άμα είναι πιο μάγκα ο Σαββίδης. Πάει για την αναγέννηση του ποδοσφαίρου. Εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά θα αναγεννηθεί το ποδόσφαιρο. Καταρχήν, ξεκινάει από τη φωτοβολή και αναγέννηση. Αυτή είναι η αναγέννηση που βλέπουμε και εμείς στα παιχνίδια της Λαμίας. Αυτή είναι η αναγέννηση. Η Λαμία που τα έχει φτιάξει με την ΑΕΚ. Εσύ βλέπεις αναγέννηση αυτά που γίνονται στη Football League, δηλαδή. Βλέπεις καμιά αναγέννηση με τη διαιτησία του Παναθηναϊκού. Γιατί πήγες με την αναγέννηση. Εγώ δεν πήγα με κανέναν. Για να πάρεις στήριγμα δεν πήγα. Δεν παίρνει. Γιατί δεν παίρνει. Όχι δεν παίρνω. Παίρνει ο άλλος. Γιατί. Κοίταξε Βασιλάκη. Αυτά που σε λέει το Αστερί. Έπαιξε ο Ολυμπιακός Άρης ο Χαριλάου, Άρης Ολυμπιακός. Έσφαξε ο διαιτητής και ο Αναστόπουλος με τον Καρυπίδη. Ήσασταν κοτάρες. Αναστόπουλος ήταν μια ζωή στον Ολυμπιακό. Τι θες να κάνει δηλαδή. Γιατί δεν τον έκραξες τότε. Παιδί του Ολυμπιακού. Γιατί περίμενε σφύριγμα. Αυτά τα απλές άλλου. Περίμενε σφύριγμα λοιπόν. Δεν το πήρε στο σφύριγμα. Περίμενε σφύριγμα στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Δεν το πήρε και δεν θα βγει τώρα. Δεν ήθελε απλά να τα βάλει με τον Μαρινάκη αυτό. Τώρα θα τα βγάλει. Αν περίμενε τίποτα. Δεν ήθελε να τα βάλει. Τη δεδομένη χρονική περίοδο. Βερόν. Δεν μου λες που έχει βάλει γκολάρα από 40 μέτρα ο μπαμπάς του στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς του Βερόν. Στο Παναθηναϊκό. Με φανέλα Παναθηναϊκού. Ναι. Πού? Από 40 μέτρα. Ναι. Με τον Ηρακλή. Όχι. Με Άρη. Στην Τούμπα. Σε ποιο μάτι. Δεν το θυμάσαι. Του Βλάρα και το πήρε ο ΠΑΟΚ νομίζω ή 2-1-3-1 μετά. Με ανατροπή. Ναι, ναι. 3-2. Α, καλά, δεν ξέρω μπορεί να ήταν 1-0 και να ισοφάρει, δεν θυμάμαι. Του Βλάρα Βερόν. Ο πατέρας. Ναι, παικταράς Βερόν. Άντε ρε, συγκινούμε. Λοιπόν, διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Να πούμε ευχαριστώ. Θα πούμε ευχαριστούμε τους χορηγούς. Θα ξεκινήσουμε από το hardball. Θα πάμε στην κυρία Μέρη. Να πάμε πού θέλετε να πάμε στα μπαμπάτσικα. Είναι μια δύσκολη περίοδος για την ελληνική κοινωνία και βλέπω εγώ ότι τα κολόμπαρα είναι γεμάτα, οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Δεν παράγουμε βέβαια πράγματα. Χθες εδώ πήλη εξιτού ξύλο έπεφτε. Ξύλο. Καλό είναι αυτό. Πήγε να παρκάρει άλλη. Ναι, θα με βαρούσε για να παρκάρει με το μιλόντιο. Τι κάνεις, καλή περίμενε. Επίσης να πω ότι έπαθα πλάκα. Στη Βασιλής Όλγας 267, εκεί στο κάτω από τα σπότου βορράκι με Αιγαίου γωνία που πήραμε ένα χορηγό ο οποίος είναι φανταστικός όσον αφορά τον ήχο στο αυτοκίνητο, την εικόνα στο αυτοκίνητο και την προστασία του αυτοκίνητου. Ο Παπανδρέου, που είναι σωσίας του Γκάλι. Αν το δεις, είναι σωσίας του Γκάλι. Έχει πολλές τρίχες, δε. Όχι, είναι ίδιος ο Γκάλης. Ίδιος ο Γκάλης. Αν πας από εκεί και δεις. Θα νομίζω ότι είναι ο Γκάλης. Συγγνώμη, λίγο πιο κοντά. Ναι, πρόσεξε λίγο. Μία πορεία έχω. Αυτός. Ξυρίζεσαι πίσω από το αυτί. Εγώ ναι, τα πάντα ξυρίζω. Τι έχεις κάνει, ρε φίλε. Βέβαια. Έχει αίματα, τρέχουν. Δεν πειράζει, ας τρέχουν τα αίματα. Αυτός λοιπόν έχει συναγερμούς μέσω κινητών κτλ. Και ξέρεις πού είναι το αυτοκίνητό σου. Έπαθα πλάκα, δεν τα ξέρα αυτά. Είμαι πολύ. Καλά, αυτό χρόνια είναι. Ναι. Όχι, είναι φοβερό. Βάζει τσιπάκι ένα παιδί μου στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι βάζει. Φοβερά. Πάτε εκεί πέρα να το δείτε. Γιατί κλέβουνε και τα κολάμαξα. Τύπου Κόρντομπα, τύπου Νισάν Σάνι, δηλαδή δεν έχουν το Θεό τους. Αντί να κλέψουν καμιά BMW, καμιά Mercedes, καμιά Porsche, χτυπάνε του παππού το αυτοκίνητο, του γέρου το αυτοκίνητο. Λοιπόν, εκεί πέρα θα πάτε και θα δείτε. Μεγάλη πανάχα, μακάρι. Πάμε διάλειμμα 540-601, ανοίγουμε γραμμές. Τώρα, φύγαμε. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Λέτε όνομα, λέτε ομάδα, πάτε ταχύτατα, πείτε ότι γουστάρετε. Πρώτος, καλημέρα. Έλα φίλε. Δυνατά λίγο. Δυνατά. Πάμε. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη σε παίρνω, οπαδός του ΠΑΟΚ είμαι. Οπαδός του ΠΑΟΚ, να ακούσουμε. Δεν θέλω λίγο να με διακόπτε για να είμαι σύντομος, γιατί ξέρω ότι πρέπει να γίνεται χαμός γραμμές. Πολύ ωραία. Καταρχάς να πω συγχαρητήρια στον Ηρακλή, γιατί η παραμονή του ήταν αντρίκια. Τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται που δεν ξέρω το παρασκήνιο. Και μπράβο του που σώθηκε. Δηλαδή ήταν μαγκιά μεγάλη, απλήρωτη, μια κατάσταση πολύ άρρωστη. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ στο φίλο τον Αριανό θέλω να πω κάτι πριν πάω στα δικά μας. Τώρα με τη Λαμία που τρώει το σπρόξιμο. Παραπονιούνται, αλλά δεν γίνεται να λες ότι αδιάφορες ομάδες δεν πρέπει να σκυλιάζουν, γιατί όταν έκοβες εσύ στόχους με το Λιάκο το σπάδες ο τιμόνι, το είχατε για καύσιμα, ότι κάνατε κανένα κατόρθωμα. Οπότε τώρα θα το υποστείς. Ποιο είχαμε καύσιμα δεν κατάλαβα, φίλε. Ορίστε. Ποιο είχαμε κάψιμα, δεν κατάλαβα τι πράγμα λες. Όταν πήγε ο Ριλίας σας πάθος μέσα στο Χαριλάου και έσφαξε τον ΠΑΟΚ και μας κόψατε το πρωτάθλημα, δεν το χάρηκες, δεν το κάνεις. Δεν το χάρηκες. Σφαγίδες εσύ με τα δικά σου μάτια, εγώ δεν είδα σφαγίδες. Εγώ βλέπω μια ομάδα που σφάζει, εγώ είδα μια ομάδα που σφάζει έναν ολόκληρο γύρο. Εσύ μιλάς για ένα μεμονωμένο παιχνίδι που στο πειθαρχικό, που ο Σπάδας έπαιξε Άρη στο πειθαρχικό τομέα. Συμφωνώ, οκ. Ωραία, θα το υποστείς ρε φίλε τώρα. Τι είναι πως το κάθε αγωνιστική να πούμε να μπαίνουν goal offside και χέρια και πέναλτι και ιστορίες επί έναν ολόκληρο γύρο, το έχεις δει πουθενά αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η Λαμία εξαγωνιστικά κασέρι. Αυτό σημαίνει ότι στο βρώμικο πρωτάθλημα πρέπει να ξοδέψεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δομήσει μια κοινωνία στην οποία ο ισχυρός πηγαίνει με οποιοδήποτε τρόπο και ο ανίσχυρος κλαίει. Το ότι κλαίει ο Άρης είναι ανίσχυρος. Γι' αυτό κάνουνε και οι Αριανοί τον Καρυπίδη Μπούκα και του λένε ρε μάγκα, δεν μας τώρα άκησες. Η Λαμία είναι πιο μάγκας εξαγωνιστικά. Και μας πειλάει. Εγώ σου είπα να παίρνω όλα τα σφυρίγματα. Τουλάχιστον φρόντισε να υπάρχει μια ισονομία με αυτό το σύγχαμα εκεί κάτω της Λαμίας. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Θωράξε την ομάδα έσωσε. Λεφτά ποιος έχει, μαρμίτα, ποιος έχει τα λεφτά, ποιος. Ραπτόπουλο. Λαμία, ξέρεις τι δουλειά κάνει αυτός, δεν πουλάει παλέτες. Επειδή αυτό το πράγμα γράφει και δεν ξεγράφει, στο τέλος της χρονιάς θα δεχτεί την κριτική του κόσμο. Εντάξει, καλά. Ραπτόπουλο, για να αναφερθώ και λίγο και στα δικά μας, εγώ πρέπει να σου πω ότι αντιολυμπιακός και συχάθηκα τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω του ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή, θα είμαι άδικος αν σου πω ότι ο Ολυμπιακός, ο ερασιτέχνης του Ολυμπιακού δεν είναι υπόδειγμα, δεν έχει 100.000 μέλη. Βοηθάνε την ομάδα, τα τμήματα τους πάνε καλά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα πρωταγωνιστούν. Τα τμήματα του Ολυμπιακού πάνε καλά γιατί εκεί δεν κλέβουν. Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός μοιάζει πολύ με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι νοικοκύριδες, όπως είναι ο Κατσαρίς, είναι και δεν ξέρω ποιος είναι εκεί πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, ούτε τους ξέρω. Ούτε εγώ τους ξέρω. Οι άνθρωποι τα τμήματα τα προσέχουν όπως προσέχει και ο Παύλος τα δικά του. Ούτε εγώ τους ξέρω Ραπτόπουλε και ούτε τους κάνω πάντα, απλά λέμε κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν. Όπως ισχύει ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, εγώ θυμάμαι τι θες, ριζούπολες, θες το χέρι του Κατσουράνη, θες το χέρι του Μανιάκη στους τελικούς, θες τόσα πολλά τα οποία είναι κατά κύριο λόγο εξαγωνιστικά που επηρέασαν αποτελέσματα. Εμένα οι παοξίδες στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι και στον Τζόρνταν, είπανε. Θα γουστάρουμε πολύ να πάρουμε με -6 από το γάβρο το πρωτάθλημα. Αν ήταν άλλη ομάδα, εσύ Παναθηναϊκός, δεν το θέλαμε, λένε. Άσε με να σου κάνω έναν επίλογο για να κλείσω τώρα. Εγώ διαρωτώ με Ραπτόπουλε, έχοντας μείνει φέτος ένα χρόνο Θεσσαλονίκη και μην έχοντας χάσει μάτι σε κανένα άθλημα. Είμαστε, πιστεύεις, εμείς οι ίδιοι παοτζίδες έτοιμοι για πρωτάθλημα? Εγώ θα σου απαντήσω, φίλο, ότι δεν είμαστε. Το θέλω να τους το πάρω. Να τους το πάρω και να σκάσουνε και να πάω να παίξω προκληματικά Champions League. Το θέλω πάρα πολύ. Ίσως το διαχειριστώ σωστά και ίσως αλλάξω επίπεδο. Αλλά ρε Ραπτόπουλε, ο ΠΑΟΚ φέτος στην Τούμπα έπαιξε 26 μάτς εντός έδρας. Και κόσμο είχε στα 8. Ζούμε στην εποχή να πούμε του Facebook, του σύρματος, των celebrity. Σωστό. Που εγώ γύρναγα από το γήπεδο έχοντας φάει βροχή και νταλκά και όλες. Κάθε εποχή. Αυτό είναι μια εποχή για όλο τον κόσμο. Κάθε εποχή. Έχει τα δικά της ήθη και έθιμα. Ευχαριστώ πολύ, σου πολύ για το επόμενο. Αλλά αυτό κάθε εποχή έχει τα δικά της. Αλλά αυτό είναι πολύ άσχημο το πέρας της σημερινής εποχής. Όντως. Δηλαδή, φρίκαρα προχθές, έβλεπα ευρωπαϊκά, δίπλα με δύο τραπέζια, γεμάτο παιδιά, να είναι καλά τα παιδάκια. 16 με 19. Το τι άκουσα δεν λέγεται. Δηλαδή, το μέλλον είναι παιδιά δυσίωνο. Για μπάλα, έτσι. Για μπάλα. Ευρωπαϊκά. Το τι άκουσα δεν λέγεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Χρήστος από Θέρμη, Παοξής. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Γεια σου Χριστάρα, καλά. Εγώ θα χαρώ όχι μία, 10 φορές θα χαρώ άμα πάρω έτσι το πρωτάθλημα. Και από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό και από την Άκη. Τι μία δεν είναι ρε φίλε, δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Αυτό να πήρε, όπως το πάρει τέλος πάντων, ναι. Θα χαρώ πιο πολύ να το πάρω έτσι παρά να είμαι όλη τη σεζόν πρώτος. Αντισταμινικά θες φίλε, εσύ που έστειλες το μήνυμα. Θα πας έναν γιατρό να σου δώσει αντισταμινικά. Αντισταμινικά. Λέγε, γουστάρω να το πάρω από τον Ολυμπιακό, έτσι σχέδιο. Χωρίς να έχω μαδάρα για να του τη βγω και να γουστάρω Και να ψυχή μου... Να πω και παιδιά. Θα περάσουμε αυτό που θέλουν... Πήγες φιλεοφόρος σε ξεκολλιάσαμε. Άσε με το άμα. Ξεκόλλιας ο Πανίωνος στον Καρασκευάκο. Τι μας πεις να πούμε. Για τον Παναθηναϊκό σε μιλάω. Και εγώ για τον Ολυμπιακό σε μιλάω. Και έβαγες τρία. Ποια ομάδα έχει. Τον Παναθηναϊκό τον έβαλα τρία. Άμα φύγεις ρε από τον Ισόχορο και κάτω σαν τον Βουτσά φωνάζει ταχύ ταχύ βράχο καράβλα και... Δεν τον κέρδισε ο Καρασκάκη. Κάνα το 0-1 ταγάρι. Αναφέρσου και λίγο. Δείξε λίγη σοβαρότητα και στον Ολυμπιακό μέχρι Δεκέμβριο. Εγώ να κάνω και μια άλλη ώρα. Όχι, όχι, μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Ποια σφυρίγματα πήρε. Μέσα στο περιστέρι, μέσα στο γήπεδο το δικό σου. Δεν γερε φίλε, συνέχα. Όλο αυτό που γίνεται κατά του Ολυμπιακού, εγώ το θεωρώ σαν επικοινωνιακή ήττα για τον Γάβρο. Όλο αυτό το τζουτζουμπρούτζι που γίνεται έχει μεγάλες αδυναμίες ο Ολυμπιακός. Τελειώνω και λέω το εξής. Εάν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να το πάρει αυτό το πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό, επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ σημαντικό να το πάρει, γιατί αν γίνουν εκλογές, μείνει ο χοντρός και δεν φύγει στην Νότιχαμ. Λένε ότι φεύγει. Αν μείνει και βγει ο Μητσοτάκης. Ναι, τι θα γίνει. Με Μητσοτάκη. Ναι. Ξέρεις τη σχέση του. Θα πάρει το πρώτο, ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Που πάρει. Πώς δεν το ξέρω. Τη Νέα Δημοκρατία. Και κάτι ακόμα. Με Μητσοτάκη, με το Μαρινάκη. Ξέρω, ξέρω, πώς δεν το ξέρω. Το ξέρεις. Λοιπόν. Και θα παίξει μπάλα, φορ, θα γίνει ο Κούλης, τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Σου είναι ευκαιρία να το πάρει. Να κράξει ο Ραπτόπουλο. Να με επιτρέψεις να κράξει ο Ραπτόπουλο. Ναι. Ρώτησε τον Τζόρνταν αν ξέρει τις σχέσεις της οικογένειας Μαρινάκη με τον Μητσοτάκη. Αν το ξέρει. Μα υπάρχει κάτι που να μην το ξέρει. Επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει. Μια ερώτηση μόνο μπορεί να κάνω στα γρήγορα. Παιδιά, υπάρχει. Όχι. Κίνηση τώρα πρώτα. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Κώστας από Καλαμαριά. Καλώς τον, γιατί έχεις αυτά τα μούτρα ρε φίλε, τι έπαθε. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ναι. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά να σε καλώ. Για τον Μάριο πέρα. Ναι, παλικάρι μου. Μάριο, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τα πρωινά που μου έχεις κάνει μέσα στο αυτοκίνητο που μου έχεις χαρίσει πηγαίνοντας στη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά, σε ευχαριστώ. Από το προηγούμενο ραδιόφωνο, έτσι. Με τον Παναγιώτη λες, το κάτω από συνδυκτό. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε. Αλλά σήμερα με απογοήτευσε λίγο. Ναι, σε ποιο σημείο. Έχει συγκρίνει τη φωτοβολίδα του Σορεντίνο με τον τραμπούκο στο πεδίο του Καραϊσκάκη. Όχι καμία σχέση το τέρμα. Όχι καθόλου, όχι καθόλου, όχι καθόλου. Λέω ότι εκείνο πέρασε στον τούκο. Και είπε ότι προς τιμήν του, στο επόμενο πρωί, τουλάχιστον στο δικό του ραδιόφωνο, παραγωγή οι οποίοι είναι ο πατή του Πάου, μίλησαν για φίλοι του Πατήλιου. Μην μιλάμε και ίδιο πατή. Μπορείς εσύ να έχεις πει και ένα ποτό το βράδυ εκεί πέρα, να έχει το ίδιο πράγμα είναι. Μα τόσο αυτό σου λέω, δεν πατήρω και δεν σύγκρινα καθόλου, δεν είναι το ίδιο. Τι κάνανε με το συγκρίνει. Τα κάνανε αρκετά καλά. Αλλά τώρα γιατί μιλά, ήσουν μπροστά ξεστήριξα. Σας μιλήθηκε. Δεν το πράγμα είναι. Καφρίλα. Ποιος πω είναι το ίδιο. Άλλο είπα εγώ. Ότι προς τιμή τους λέω παραγωγή του ΠΑΟΚ το επόμενο πρωί. Δεν ακούω, δεν γίνεται, δεν τη φωτοβολίδα του Σορεντίνου. Ρε Κώστα, σε είπε να και το λέω για τρίτη φορά. Πες το πάλι. Δεν σύγκρινα. Είπα ότι εκείνο το κατάπιανε και προς τιμήν τους παραγωγή ραδιοφωνική το επόμενο πρωί, οι οποίοι είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ, μίλησαν για φίλημα δαχτυλιδιού. Όσοι εγώ, οπαδοί του ΠΑΟΚ, ραδιοφωνική παραγωγή. Επόμενη γραμμή, απάντησε. Επόμενος, καλημέρα. Το είπαν οπαδοί του ΠΑΟΚ και το είναι. Πάμε. Όταν πηδάει ο ΠΑΟΚ και δέρνει, είναι καλά. Κώστα σε απάντησε, θα χαρώ να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τι άλλο ψάχνει να ακούσει. Τι δεν κατάλαβες. Μα Ηρακλής. Ηρακλής με ρε φίλε. Εσύ έχεις κάνει λάβαρό σου, έχεις κάνει εν τούτο νίκα. Και συγγνώμη που το συγκρίνω το εν τούτο νίκα. Έχεις κάνει εν τούτο νίκα το μία πόλη μία ομάδα. Εγώ γιατί να μην χαρώ. Εγώ γιατί να μην κατάλαβα. Έχεις κάνει εν τούτο νίκα το να πεθάνει ο Άρης, να πεθάνει ο Μακεδονικός, να πεθάνει ο Παύλος Μελάς. Να το κλείσουμε αυτό. Εγώ δεν σε παρεξηγώ γιατί δεν γουστάρεις τον ΠΑΟΚ. Σε παρεξηγώ γιατί δεν το παραδέχεσαι. Κιμ Γιονγκ Ουν. Ρε μάγκα, εσύ δεν έχεις κάνει εν τούτο νίκα το μία πόλη μία ομάδα. Συγγνώμη Κωστή Μαλού, λέω ψέματα. Εξήγησέ του. Αυτό σου λέω. Εμένα δεν έχεις ακούσει να λέω μία πόλη, μία ομάδα ο Ηρακλής. Ναι, αλλά μια πόλη, μία ομάδα. Είπε ο Βασίλης μία πόλη, μία ομάδα ο Άρης. Αν πει, θα του την πέσω. Μια πόλη, μία ομάδα. Θα του την πέσω, όχι θα το διώ, λεξικά. Και έλεγε μια τζατζή και μια ντομάτες, κατάλαβες. Φυσικά, αυτό είναι η απάντηση. Μια πόλη, μία ομάδα, δεν σου έπεσε. Ναι, αυτό είναι. Αυτό ήταν. Άλλο λέει ο Ασλαμάς. Ήταν πνευματικό. Δεν γουστάρεις εσύ τον Ηρακλή και τον Άρη, δεν γουστάρεις τον Άρη. Πες το όμως, δεν σας γουστάρω, γιατί δεν το δες. Εσύ γιατί δεν το γουστάρω και λες θέλω να το πάρει ο Άρης ή ο Ηρακλής. Δε φίλε, όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, γουστάρω να το πάρει ο Άρης, καταλαβαίνεις. Υπάρχει και η άλλη αντίληψη που εγώ θέλω οι παοκτήσεις να τους αδειάσουν. Ήρθε τώρα από την επαρχία από ένα φίλο και ο Παναγιώτης Απαδόπουλος. Σταματήστε όλοι. Εγώ θα ήθελα λέει ο Ηρακλής ή ο Άρης αντί για Ολυμπιακό. Δεν είμαστε όλοι κομπλεξικοί σαν και αυτόν λέει. Ωραία. Δηλαδή ο πρώτος που το έχω πει. Δηλαδή σταματά. Παναθηναϊκός Άρης στον μπάσκετ με ποιον ήσουν ρε? Εγώ. Εσύ, ναι. Με τον Άρη. Με τον Άρη. Για κοιτάμε στα μάτια. Άμα ήταν ΑΕΚ, Άρης με την ΑΕΚ. Να σου πω κάτι, εγώ τον πιστεύω, ναι. Αλλά πες πόσοι παοξίδες ήταν με τον Άρη. Το 90% της επαρχίας. Το 90% ήταν Άρη, σταμάτα. Που το πέσει πέρα. Έχετε άποψη και από επαρχία, ξέρετε απ' όλα. Δεν έχουμε άποψη από επαρχία. Από όλα δεν ξέρουμε, εμείς δεν ξέρουμε από όλα. Φυσικά δεν ξέρουμε. 5 δευτερόλεπτα μόνο. Όλο αυτό το κλίμα που έχει γίνει με το δικαστικό θέμα για τον ΠΑΟΚ, φοβάστε μη σας αποπροσανατολίσει για το μάτσο κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό? Καλή ερώτηση. Πολύ καλό Βασίλη. Εκείνο είναι άλλο παιχνίδι. Καλή ερώτηση. Το βλέπουμε από την αρχή. Είναι κοντινές ημερομηνίες και γίνει μεγάλος δώρος για το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Καλή ερώτηση. Και όλα τα μίντια έχουν ρίξει την προσοχή σε αυτό το θέμα και έρχεται το κύπελλο. Είναι πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τίτλος είναι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Καλό να έχετε κόσμο το κύπελλο, ε. Ναι. Να μ' ακούτε? Ναι. Ναι, καλημέρα φίλε, όνομα και ομάδα, αν θες. Πάω και είμαι. Θα ήθελα να πω κάτι. Πες το φίλε. Πριν από λίγο σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Βγήκε ο πρόεδρος του Πλατανιά και είπε ότι τον κάλεσε ο εισαγγελέας του Πειραιά και επίσης είπε ότι στο ημίχρονο χτυπήθηκαν ποδοσφαιριστές του Πλατανιά. Τα είπα προηγουμένως, ναι. Εγώ βλέπω θα φάει μεγάλη τιμωρία ο Ολυμπιακός. Μήπως δεν παίξει και play-off, εγώ βλέπω. Και τον πάρει. Κάτσε να μιλήσει. Ναι. Και κάποιος σχολιασμός που κάνει κάποιος δημοσιογράφος ότι θα είναι μεγάλη τιμωρία. Ναι. Ότι τέτοια τιμωρία δεν θα γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Επιτέλους. Ευκαιρία είναι. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί το άκουσα και εγώ ότι μίλησε στα ίσια και είπε ότι χτυπήσαν ποδοσφαιριστές και φάγατε και ξύλο. Καλά σκεπάσου τώρα. Άστο. Καλά εσύ πολλά λες μεγάλο και όλο έξω πέφτες. Σκεπάσου. Θα δούμε ποιος έχει βασίσει την τρίτη. Αυτόν μην τον παρεξηγεί γιατί δεν ξέρει τίποτα. Αυτά που ήρθε να το ξεχάσει μεγάλα τελείωσε. Φοβάσαι μήπως ισχύσει από του χρόνου αυτή η τιμωρία? Πώς? Φοβάσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου, είσαι αισιόδοξος για την τιμωρία. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου βάζει το γεγονός ότι μπορεί αυτή η τιμωρία να ισχύσει από του χρόνου? Όχι. Όχι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ναι, υπάρχουν στοιχεία. Πιστεύεις ότι οι δικαστές θα πάνε με τον ισχυρό? Πιστεύεις ότι ο ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ? Βέβαια. Βέβαια, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί να μην είναι? Άρα λες ότι εγώ νιώθω ότι στο εξαγωνιστικό κομμάτι που έχει να κάνει, γιατί το αγωνιστικό είναι το ένα, το εξαγωνιστικό χωρίζεται σε δύο, στους δικαστές και στους διαιτητές. Στους διαιτητές βλέπω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που είχε. Αν αυτό ισχύει και στους δικαστές, ελπίζεις. Ναι, επόμενη γραμμή. Πολύ... Θέλουμε να παίρνουμε το στίγμα του. Γιατί εσύ είσαι σίγουρος ότι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ο άνθρωπος θέλει να ζει στο σκοτάδι, δεν θέλει να ζει. Δηλαδή θα βάζες 1.000 ευρώ. Θα βάζες 1.000 ευρώ. Γιατί ότι μισό. Θα έσυνες εδώ 1.000 ευρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει φέτος 6 βαθμούς. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα, είμαι πρωταθλητής. Χαίρετε. Πριν από 5-6 αγωνιστικές έλεγε θέλουμε προσοχή αλλά 5 παιχνίδια, το θυμάσαι? Άντε γεια. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Και τα δικαστήρια που καλεί ο εισαγγελέας Κυριακή βράδυ είναι κλειστά, κύριε μου. Χαίρετε. Χαίρετε. Επόμενος, ναι, πάμε γρήγορα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παοξής. Ωραία, Παοξίδες. Αισιοδοξία. Ραπτόπουλε, έχω πάρει και το μεσημέρι 2 ώρα από την Πηλαία που σου λέω, και 12 η ώρα τα βράδια σου έχω πάρει από την Πηλαία. Καψίδια είσαι. Ναι, 67 χρονών. 67 χρονών πρέπει να μην κάπνισες, η φωνούλα σου βγάζει με 35. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούω πολλά τώρα για πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Αυτό που λέμε στα χαρτιά. Εγώ θα σας πω, θέλω να μου πείτε. Όχι στα χαρτιά, στις δικαστικές έδωσες. Ναι, έστω, λένε στα χαρτιά. Πες όπως θες, ναι. Ναι, και κοροϊδεύουν τον ΠΑΟΚ, θα πάρει το πρωτάθλημα στα χαρτιά και λοιπά. Γιατί όχι, κοροϊδεύουν οι αντίπαλοι. Εγώ, σαν παραγωγός, λέω μαγιά του όποιος μπορεί να γίνει ισχυρός εντός γηπέδου, να φτιάξει ομάδα. Και εκτός γηπέδου να πάρει τους δικαστές και τους διαιτητές. Στον νόμο του ισχυρού και του καπιταλισμού, λοιπόν, αυτό είναι κανόνας. Πάρτε τον νόμο στα χέρια σας, γίνετε δυνατοί. Αλλά αν ο Μαρινάκης τη γλιτώσει, μην βάλουμε Καζατζίδη. Εγώ Καζατζίδη δεν βάζω. Όχι, εντάξει, λοιπόν. Τα κλάματα στον Τζόνταν. Λοιπόν, ηρωνεύονται, λένε τα χαρτιά στα χαρτιά. Εγώ θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Έστω είναι δύο ομάδες, η πρώτη και η δεύτερη, έτσι, και διαφέρουν κατά 3 βαθμούς, έτσι. Λοιπόν, και γίνεται το μάτς στην έδρα του πρώτου, έτσι. Ναι. Γίνονται επεισόδια, μπαίνουν οι φίλαθλοι μέσα. Εντάξει, μπαίνουν οι φίλαθλοι μέσα της γηπεδούχου ομάδας, κάνουν επεισόδια, γίνεται αφαίρεση των βαθμών από την πρώτη ομάδα. Γίνεται. Ωραία, χάνει το πρωτάθλημα. Θα το χάσει το πρωτάθλημα. Το χάνει το πρωτάθλημα, έτσι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Γιατί είναι στα χαρτιά. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτό που τα αφιερέθηκαν από τον ΠΑΟΚ οι βαθμοί, από τα play-off, αυτό δεν ήταν στα χαρτιά. Στο μήνυμα του φίλου, πάρε την εξουσία, το σύστημα, θα είμαι μαζί σου. Δεν σε κατηγορήσω. Ναι. Ούτε στο μήνυμα, ούτε τα κλάματα του μαλάτου θα δεχτώ. Ούτε το Αλέφατο θα κλαίει. Ποια κλάματα του. Εμείς δεν κλαίμε, είμαστε παλικάρια να πούμε. Καλά παπασάλαγα. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Καλά παπασάλαγα. Δυο ματσάσαρα και κλαίγατε σαν τις χείρες να πούμε. 44. Αυτό είναι σκοτάδι. 44. Επόμενος φίλος. Που τον κάλα το Αριάννη ρε. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό τώρα με τα δικαστικά. Φώναζε, δεν σ' ακούω. Φίλε, όνομα και ομάδα, αν θες και πιο δυνατά. Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό με τα δικαστικά τώρα που γίνεται, περισσότερο είναι ένα, θα έλεγα, μήνυμα προς τον Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, έτσι. Θα τιμωρηθεί δηλαδή με πρόσωπο, δεν θα τιμωρηθεί με βάρος βαθμών. Αλλά η διαιτησία που εδώ και καιρό τον Ολυμπιακό τον παίζει κατά. Και αυτό τώρα με την αστυνομική ευθύνη. Τον παίζει 50-50. Ναι, ναι. 55-45. Να το δεχτώ. Ναι. Και η διαιτησία και αυτό που γίνεται με την αθλητική δικαιοσύνη νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνουν οι άλλοι δύο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό και στο Μαρινάκη προσωπικά και του λένε. Άρα του χρόνου μην κουνιέσαι. Αυτά, παράτατα, άσε μεταγραφές, άσε χαζά. Βλέπεις ότι σε έχουμε από παντού, και από διαιτησία και από αθλητική δικαιοσύνη. Γι' αυτό ίσως και ο Μαρινάκης είπε ότι πρώτη φορά δημόσια έχω και την νότη χάπμα. Αυτό πιστεύω εγώ, τώρα δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα να πω για αυτό που είχατε πει πιο πριν. Αυτό που είχατε πει πιο πριν για τον Ολυμπιακό με τον Άρη, ποιον θέλουμε οι παοξίδες. Εννοείται ρε παιδιά. Ας υποθέσουμε ότι παίζει τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης. Με νίκη ο Άρης παίρνει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Εννοείται 0-2 στο ημίχρονο και τέλος. Εννοείται με τον Άρη θα είμαστε. Με τον Ολυμπιακό θα είμαστε. Πέσου στον Ασφαμά αυτά, δεν ξέρει όλα. Άκου να σου πω αδερφέ, άκου να σου πω. Μπράβο, και εσύ έτσι πιστεύεις. Άκου να σου πω. Στο έχει πει μπροστά σου νομίζω. Ο Παναγιώτης Απαδόπουλος που κάναμε επιχρόνια μαζί το κάτω από τη Βικτόρια, το έχει πει και στον Παρασφαλονικοστή μπροστά. Είναι ΠΑΟΚ άρρωστος. Άρρωστος. Έχει το εξής σκεπτικό. Οποιονδήποτε τίτλο διεκδικεί ο Ολυμπιακός με κάποιον άλλον, που ο άλλος φυσικά δεν είναι ο ΠΑΟΚ, όχι είναι άλλο ΠΑΟΚ, αυτό εξυπακούει ότι είναι φόλα ΠΑΟΚ. Είναι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Εργοτέλης κύπελο τελικό με Ολυμπιακό είναι με τον Ολυμπιακό. Γιατί? Για ευνόητους λόγους. Γιατί? Σκέψου γιατί. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα μένει συνέχεια πιο πίσω και από τον Εργοτέλη ή πολύ κοντά με τον Εργοτέλη. Γιατί ο άλλος σου λέει πήρε 50, τι να γίνουν 50. Καταλάβες. Ναι. Ο άλλος σου λέει έχεις 100 τίτλους. Καλά, αυτό είναι η άποψη του Παναγιώτη, δεν είναι η άποψη όλων. Ναι, και είναι πολύ άλλη. Τώρα πιστεύετε οι 9 στους 10 παοξίδες, ναι. ΠΑΟΚ Άρης και ΠΑΟΚ Άρης Ολυμπιακός και Ηρακλής Ολυμπιακός είναι με τον Ολυμπιακό. Διάλειμμα. Συστήρια, το νέο στέκι του Καλοφαγά στην Ξηροκρίνη. Τίποτα, θα φάει ξύλο και ο κόκκινος που είναι φίλος του Δηλμπέρης. Γιατί το πασέρα εκεί. Ωραίο το Αριάννη, ναι. Καλό. Καλημέρα. Φυτρώνει και το μαλλί. Έλα ρε τώρα. Μαλάτι. Ναι. Κωστή μ' ακούς? Καθαρότατα. Κωστή μ' ακούς? Σ' ακούω ρε φίλε. Έλα αδερφέ, από Ξάνθη παίρνω. Πώς είσαι? Τι λέει, εντάξει καθαρίσατε? Όχι ρε Κωστή, Παοκάρα είμαι, δεν είμαι Ξάνθη. Παοκάρα είσαι? Είμαι πολύ πονεμένος γιατί είμαι Πάοκ και Λίβερπουλ. Ναι, έχασε σήμερα. Για το άλλο να είσαι, για το δεύτερο ναι. Πάοκ γιατί ρε φίλε, θα πάρεις πρωτάθλημα τώρα. Έλα ρε φίλε, εγώ στη μέρα πρωτάθλημα στα χαρτιά δεν θέλω. Έχω την ιδεολογία του κλασικού Πάουκτζη, ξέρεις. Α, δεν μεταλλάχθηκες. Δηλαδή, όχι. Δεν έγινες δηλαδή. Θέλεις να φωθεί ο ας πούμε Ολυμπιακός για αυτά που έκανα. Δεν με νοιάζει να κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Κάτσε να μας πει το σκεπτικό. Θέλεις να το δεις. Για πες. Να το δει. Θέλω ομάδα που θα πετάει φλόγες από τα μάτια και θα κερδίζει και τους διαιτητές και τα δικαστήρια και τα πάντα. Κλασικός Πάουκτζη. Δηλαδή δεν θα το πανηγυρίσεις τέτοιο πρωτάθλημα. Να σου πω, δεν θα το χαρώσω, θα χαιρόμουν ένα κλασικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τζόρνταν, εσύ δεν το χαρείς? Δεν συμφωνώ με τίποτα με το φίλο αυτό. Δεν συμφωνεί με τίποτα με σένα. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, είσαι δημοσιογράφος, ρε φίλε, γι' αυτό δεν βλέπεις διαφάνειες. Είναι. Πώς δεν είναι, τι. Για συνέχισε το. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το κύπελλο, ρε Κωστή. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, τι κρίνεις ότι πρέπει να γίνει. Ρώτα τον Μελάτο το ότι ο πρωτάθλημα το θέλει αυτό στα χαρτιά, ρώτα τον. Δεν ασχολούμαι με οπαδούς του Ολυμπιακού. Αυτό είναι. Τι θες ρε φίλε να σου πω? Να μου πείτε φίλε, τι πρέπει να κάνει ο Πάκου Μπάρ να περάσει? Είναι πολύ ζώρικο το αποτέλεσμα. Τραμπούκο. Τραμπούκο Αγωνιστικό τραμπούκο. Τραμπούκο στα αποδυτήρια. Λουκούκια. Τι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Πλατανιά? Πάψε ρε, να στήσει σωστά την ομάδα, πάρει το παιδί μου στο γήπεδο. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει, να στήσει ορθολογικά την ομάδα. Έχεις τρεις φορές καλύτερη ομάδα. Το μυστικό, από όλους αυτούς μαζί. Το μυστικό είναι να του φας το κέντρο. Αυτό. Έτσι. Εάν του φας το κέντρο, μάλιστα, το λάθος του Ίβιτς θα είναι αν βάλει επιθετικογενείς παίκτες μόνο. Για μένα το κέντρο πρέπει να πάρθει με κόφτες. Κατάλαβα. Είναι το μυστικό του παιχνιδιού αυτού. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κόψει ψηλά την μπάλα. Γιατί εάν παίξει με επιθετικογενείς από την αρχή κέντρο, θα χάσει την μπάλα και θα βρεθεί προεκπλήξεων σε χώρο μεγάλο. Και αν του κάτσει ένα γκολ σε χώρο μεγάλο, αντίο ζωή. Εγώ θα ξεκίναγα με πολύ πιο αμυντικογενές κέντρο. Όχι για να κάτσω πίσω, για να κάνω την άμυνά μου στο κέντρο του γηπέδου, όχι ψηλά, και να φύγω σε μικρό χώρο. Ο ΠΑΟΚ έχει τριπλέρ, έχει διεισδυτικούς, έχει κοντίδες, έχει. Το όλο το σκηνικό είναι πώς θα στήσει, με τι παίκτες θα στήσει το κέντρο, τον άξονα, και πόσο κοντά θα είναι η τετράδα, η μία γραμμή με την άλλη. Αυτό είναι το μυστικό. Και το μείον του Παναθηναϊκού είναι ο Ζέκα, οπωσδήποτε, ο Λέτο όχι. Ο Ζέκα είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει καθαρό εξάρι ο Παναθηναϊκός για να παίξει εκεί πέρα στον χώρο του κέντρου. Εάν του το φας στο κέντρο, έχεις ελπίδες. Πώς είναι η Ατζησαμίου, πιο χαμηλά, έτσι. Κοίταξε, ας μείνουν 6 και 3. Έτσι για τον Μελισσανίδη. Ρε Κωστή, μη σε διακόπτει ο παδός του Ολυμπιακού, σε παρακαλώ. Εγώ πήρα εσένα που ξέρεις από μπάλα, σε παρακαλώ. Πάμε επόμενη γραμμή, ευχαριστώ τον φίλο από την Ξάνθη. Επόμενος φίλος, καλημέρα, ναι. Τι να κάνουμε. Έλα Κώστα, εγώ είμαι. Καλώς τον, καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, δύο ώρες φοράω τα κουδούνια, ξέρω, πού είστε, δεν ανοίγετε εκεί στο Γιώργο πάνω, το Λιβεράσι με, έφερα ένα τσουβάλι μπανάνες για έναν κύριο Τζόρνταν εκεί, ο κύριος Καλατζίδης με στείλε. Ποιος έστειλε? Ο Ο κύριος Καλατζίδης με στυλεσίσαι τότε. Ναι ρε μεγάλη. Κάτι έλεγες πριν κάτι μήνες, δεν δόξα δράμας ανέβηκε ξέρω εγώ και κοιτάξτε και τι γίνεται. Ήθελα να βγει δόξα δράμας, ναι. Ήθελα να βγει δόξα δράμας, άμα δεν θα τα ακούσεις και τώρα. Διότι η καλαμαριά γίνεται αντιπαθητική με τον Καλαϊτσίδη. Με τον Καλαϊτσίδη. Μα σε έχεις περδέψει ρε τώρα. Μου το πες για το πες πόντιος. Είναι ένας αγοράκης ότι ο Σαββίδης το γραμμένο. Αυτά είσαι κάτι δικά του. Άμα θέλανε να το τρένο. Άμα θέλανε τρένο. Αλλά ο Μελισσανίδης είδε ρε τι είναι η καλαμαριά. Αν δεν τον Καλαϊτσίδη τώρα όπως το λένε. Καλαμαριά. Καλαμαριά εδώ ξέρνε έτσι πάω. Αυτά είναι μηνύματα. Αυτά παίρνει. Να πω ένα λεπτό και να περιμένω γραμμές. Να πω. Να πω ότι ένα αρσενικό πρωτάθλημα μία ομάδα σε αυτή την πόλη μόνο θα πάρει φέτος. Εσύ για τον χρόνο δεν ξέρω. Ναι. Και σήμερα που πήγα στις Σέρρες για το παιχνίδι, ο κ. Καρατζίδης με έδωσε 2 εισιτήρια για το τελικό του κουτέλου ΑΕΚ Παναθηναϊκός Τζόρνταν. Θες να πάμε μαζί, θα πει εκεί, Ισκάκι έχει και τέτοια. Κατάλαβα φίλε, κατάλαβα. Άμα είσαι φιλαράκι, θα δίνει ο Ισκάκι και ο Λουκανικανίδης του δώσε τέτοια. Καλατζίδη τέτοια κάνεις. Δίνεις και βγαίνουν και κάνουν αβάντα. Άντε από όλο μέρα. Κακό παιδί. Κλείσιμο, γροφιά στο μαχαίρι όλοι βρε. Γροφιά στο μαχαίρι βρε. Άντε για άντε. Μπράβο. Ντροπή τέτοιο παιδί. Σε έδωσε 2 εισιτήρια ο Καλατζίδης για να βγεις να μας τα πεις εδώ ρε. Μπράβο. Έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένειά μας. Ωραίος ο Καλατζίδης. Σε κολλάει ο Καλατζίδης. Ωραίος ο Καλατζίδης. Πρώτα, ο Μελισσανίδης δεν θέλει να φάει μείον 6 τώρα, Ολυμπιακός ή από του χρόνου. Τι θα γουστάρει ο Μελισσανίδης. Ναι. Αυτό συνέφερε. Με πίτα. Μετά έκανε ιστορία τέτοια και πάει η υπόθεση κανένα 2 μήνες μετά και ξεκινήσει του χρόνου. Στο ξεκίνημα έδωσα συγχαρητήρια την ΠΑΕΠΑΚ διότι αύριο με έτοιμά τη. Ζητάει να αναβληθεί. Ναι. Εγώ ξέρω να μιλάω. Ξέρεις, εσείς δεν ξέρετε να ακούτε. Αν απορριφθεί το έτοιμα, είναι μήνυμα κακό. Αλλήμονο. Κοίταξε. Αν λέω, είναι δίκαιο, ναι. Είναι δίκαιο όμως και τίμιο. Ότι πρέπει να αναβληθεί να τελειώνει η ιστορία. Αυτό που πρέπει να κάνει. Αν αναβληθεί, θα είναι κακό μήνυμα. Θέλω από την εκπομπή σου αυτό να το τονίσεις το δίκαιο και το σωστό. Με τον όριο Μάρε. Μέχρι να τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις. Αν γίνεται να αναβληθεί και το ποδόσφαιρο. Ζητάει ο ΠΑΟΚ αυτό που το συμφέρει. Το δίκαιο και το σωστό. Το δίκαιο και το σωστό είναι. Να τελειώσουν οι υποθέσεις, φίλε. Διότι αν κάτω χειροδήμα. Τόσο ισχυρός. Το δίκαιο και το σωστό. Εσύ πάρε ο Αλέφατος κάνα τηλέφωνο και πες. Και σου πει ξέρω εγώ έτσι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εγώ οπαδός ομάδος δεν είμαι. Ούτε Ολυμπιακός ούτε ΠΑΟΚ. Ο Αλέφατος είναι. Άρα και τη Β' Εθνικής θα διακοπεί και να γίνει υπόδοση του Άρη. Εγώ που κάνω υποδοση. Ένας. Κακό είναι. Όχι. Το τι είστε παδί είναι καλό για μένα. Κακό είναι για εσάς. Επόμενη γραμμή είναι. Όχι, δεν είναι κακό για εμάς. Καλημέρα. Αλήθειες να λέμε. Ναι. Καλημέρα. Υποκρισία να μην έχουμε. Η εκπομπή λέγεται Μαρμίτα. Ο δυνατός. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα φίλε. Όνομα ομάδα. Πάμε. Δεν θα καταργήσουμε το δίκαιο επειδή λέγεται Μαρμίτα. Άμα η χολύπτης είναι και ο ιδιοκτήτης. Πάμε φίλε. Συνέχισε φίλε, ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, προσπαθούμε, ναι. Ορίστε. Ναι, λέω. Πάμε, ναι, όλα με τη μάδα. Θα βάλω, λέω, μπράβο στον Ηρακλή. Ασλαμά, έμαθα ότι σ' αρέσει η Λαγκάρντ. Κάτσε, συγγνώμη λίγο, ο παδός του Ηρακλή. Παναθηναϊκός. Α, Παναθηναϊκός. Το όνομα σου, Ανάθος. Παδός του Ηρακλή που σώθηκαν με απλήρωτοι παίκτες. Ναι. Και έμαθα ότι σ' αρέσει η Λαγκάρντ. Πάρα πολύ, ναι. Δεν σ' ακούω. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, ναι. Τι σ' άρεσε πάντως, γιατί και εμένα κάτι με γοητεύει ρε παιδί μου. Στη Λαγκάρντ. Στη Λαγκάρντ. Λίγο έτσι αυτή η δυναμικότητά της. Είναι ο ορισμός φυσικά της κυρίας, απίστευτα πόδια, αστράγαλο, γάμπα, φτέρνα, καταπληκτικό σώμα. Πού είναι τη φτέρνα της Λάγκαρντ. Πολύ πρόσωπο. Πρόσωπο, όπως μου αρέσει πολύ και η Τερίζα Μέι, έτσι, η πρωθυπουργός της Βρετανίας. Δεν την έχω δει όμως τη Λαγκάρντ να βγάζει λίγο το πόδι έξω. Ρε αδερφέ, είναι εφιαλτικό. Λίγο πιο δυνατά και να ακουγόμαστε. Τι γίνεται, Προσπαθώ, αλλά και δεν ακούγεστε. Είστε πολύ χαμηλά. Ναι, τι θες ρε φίλε, τι είπες, να τραβήξουμε καμιά ομαδική παχιά εδώ πέρα για τη Λαγκάρντ. Άντε, πάμε επόμενη γραμμή. Πέσαμε στον κρύο τώρα τον Παναθηναϊκό. Πάμε επόμενη γραμμή. Είσαι και κρύος Παναθεμάσαι. Θα κάνεις και χιούμορ, είσαι και κρυόκολες. Πάμε επόμενη γραμμή, κρυόκολε. Πάμε επόμενη, ναι. Ένα Κώστας Παουξής. Κώστας Παουξής. Κορδελιό είναι αυτό σίγουρα. Ναι. Σε έπιασα εγώ. Δεν μου λένε τον Τζόρνταν. Γιατί ο Μαλάτος έλεγε ο Ρίτσμαν. Πώς? Γιατί σε λέει ο μαλάτος Γκλίτσμαν. Τι να κάνω εγώ τώρα, τι να κάνω, να απαντήσω εγώ γιατί... Τι να κάνω, θα πάρεις τον Γκλίτσμαν και του βάλεις τον κόλλο, τι να κάνεις. Αν να χάθεις βλάκα. Ο άνθρωπος δεν έχει παιδεία. Χαθεί. Είναι αμόρφωτος ο μελάτος. Ναι, μα αμόρφωτος. Ο άλλος λέει να του βάλεις τον κόλλο την Γκλίτσα, ο άλλος λέει αυτόν αμόρφωτο. Παιδί από το Κορδελιό είχε μεγάλη, στο Δελασάλε με τους φρέρα έκανε γαλλικά. Ο άλλος με πιάνο και εξυφασκεί από το Φοντενεμπλό. Κάνει το μορφωμένο ο αμόρφωτος τώρα, καταλάβατε. Φαινότανε τι κάμερες παρουσίασε. Ωραίος δεν θα μιλήσεις σαν στοιχείο. Εδώ κάνουμε κουβί και σήμερα σκομπολόι ρε τσομπάνα. Καλά κάνω ρε. Για παραπάνω είσαι. Άσε μας ήσυχους χριστιανές. Σκοτάδι από μπάλα. Άντε να τελειώνουμε γιατί τώρα του χρόνου θα τα πούμε. Εγώ είμαι πρωταθλητής, χαίρετε. Καλημέρα, ναι. Άντε γεια. Λέγε. Ναι. Έλα, τι γίνεται. Πολύ αγριαμένα σ' ακούω φίλε. Καλά εσύ. Όχι, τι αγριαμένα. Παοξής από Θεσσαλονίκη. Από κέντρο. Παοξής από κέντρο, πού? Ναι. Κεντρός, ναι. Λίγο τον Τζόνταν θέλω να ρωτήσω. Γεια ρε φίλε. Άμα ήταν Ολυμπιακός στη θέση του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήμασταν εμείς μπροστά και... Πλακώναμε εμείς. Ναι. Ναι. Τι θα έλεγες τότε για το πρωτάθλημα, ότι δεν θα ήταν στημένο άμα κοδαμαζούσε τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, δεν έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ έτσι στυλ. Άλλος σε ρωτάει. Όχι, ναι, ναι, δηλαδή, κι εγώ μαζί σου, μα λέω σε αυτή την περίπτωση τι θα έλεγε. Δεν θα σε απαντήσω, δεν το ξέρεις. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Τι να απαντήσω ρε φίλε, για πες μου, τι να απαντήσω. Θα έλεγε άλλα ρε φίλε, φυσικά. Τι να πω άλλα, δηλαδή, τι να απαντήσω. Δηλαδή, άμα το πάω, εσύ τι πιστεύεις, θα σε χαρίζανε. Έλα. Θα σε χαρίζανε. Θα βγαινε ο Μπίρδας και θα έλεγε ένα λεπτό, ας απαντήσω. Εάν ήταν στη θέση όπως είπες ο ΠΑΟΚ, θα βομβάρδιζε όλη η ελληνική τηλεόραση. ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, αυτοί οι πιγκουίνοι εκεί στην Νόβα, ο Τσαναπετινός μαζί με τον Άλλονα, ο Θόδωρος ο Παππούς, στην Αθλητική Κυριακή, όλοι. Θα έβγαινε ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βουλή, θα τα έλεγε. Μη φωνάζει να σ' ακούω, μιλά λίγο πιο σιγαλά ρε. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ασχολήθηκε καθόλου, το βλέπετε. Έφυγε διαπλαγίου εδώ. Διαπλαγίου εδώ. Έφυγε δια της πλαγίου εδώ. Λοιπόν, είναι η Ευνατία οδός και είναι και η πλαγίου οδός. Δια της πλαγίας. Η οδός της οδό. Άιντε βρε τώρα. Δια της πλαγίου οδού. Θα σε χαρίζανε εσύ πιστεύεις. Μελάτε και εσύ μην μιλάς τέλος πάντων. Γεια σου Κωστή, καλέ με πάει. Τι να μην μιλήσω ρε Χριστιανέ μου. Επόμενη γραμμή, μη. Καλημέρα. Είναι δυνατόν να μιλάτε για πράγματα. Γραμματική πάνε να μάθουμε τους ανθρώπους. Η μόνη ομάδα από τις μεγάλες τις 4 που έχει βιώσει τον Πετσίτη στις τιμωρίες και τις κατοικίες. Ναι, και μιλάνε τώρα όλο για πετσιά. Τρελαδούμε τελείως. Όλο για πετσιά. Είναι το λεγόμενο. Η Αγγλία με πληθυσμό 57 εκατομμύρια έχει τους Big 5. Η Ελλάδα με πληθυσμό από το Λονδίνο μικρότερα έχει τους Big 4. Τι να κάνουμε έτσι. Α, είναι τώρα μόδα τελευταία του αντέ. Τα site, τα mic. Εγώ δεν είσαι αντικειμένος γιατί δεν είσαι αυτό. Ναι, το κάνανε μόδα. Η Big 4. Άμα ήταν και η ομάδα σου, δεν θα έλεγε. Όλα τα είχε ψωροκόστανα, σαν να μου λέει ο Ραπτόπουλος αύριο το πρωί πάμε να αγοράσουμε πιστολάκι 200 ευρώ. Θα το πω δεν το κάνετε, Ραπτόπουλε. Δεν μου λες η Σκωτία πόσο κόσμο έχει. Όλα τα είχε η. Πόσο κόσμο έχει η Σκωτία. Η Σκωτία περίπου πόσο είναι, 8 εκατομμύρια. Πόσο είναι. 9, πόσο είναι. 7, 6, πόσο είναι. Κάπου πεντέμιση. Ναι, γιατί. Δεν έχει δύο μεγάλες ομάδες εκεί. Καλά, ναι, ρε φίλε, η Σκωτία είναι ιστορία, ναι, εντάξει, τα πάμε. Γιατί να μην έχει 4 δηλαδή. Η Σκωτία έχει και μια άλλη φορά, είναι η χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Ας τον τέταρτο να πει. Τέταρτο είπε. Έγινε μόνο όλα τα έχει ψεροκόστανα, το Big 4. Δεν είμαι τέταρτο. Τέταρτο είμαι σίγουρα. Κάτσε το Μελισσανίδη τώρα, μη εγώ φοβάμαι. Για και έπεσε. Έχει απουσίες από τη Super League. Απουσίες έχει, αλλά έχει πρωταθλήματα. Έχει απουσίες. Έχει τετραπλάσιους τίτλους. Έχει Champions League. Έχει απουσίες. Και League έχει. Εσύ που ασχολείσαι με το αγγλικό ποδόσφαιρο, λοιπόν, κάποιο αγγλικό περιοδικό έγραψε, αν θυμάσαι πέρσι, ότι στην Ελλάδα οι μεγάλες ομάδες είναι τρεις. Αυτές που δεν πέσανε ποτέ. Έτσι δεν είναι κύριε Ασλάμα. Ποιο περιοδικό, ποιο περιοδικό. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Η Γιουβέντους μικρή ομάδα είναι, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, μπορεί να το βρω όμως. Δεν το θυμάμαι. Επόμενος κύριος, ναι. Δεν σε μοιάζουμε γι' αυτό προς το. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος, ο παδός της Λαμίας. Καλημέρα Χρήστο, με μεγάλο ενδιαφέρον, με προσοχή σε ακούμε. Έχεις διάρκεια για το εξαγωνιστικό σου κομμάτι. Βεβαίως. Καταρχήν την καλημέρα μου στον ευγενέστατο κύριο Μαλάτο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πω δύο πραγματάκια λιγάκι για τη Λαμία και τον Άρη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον εκτός αυτού όσον αφορά τη σημερινή μέρα για τη Football League. Οι συνοπαδοί σου, φίλε μου Αριανέ, βγαίναν και λέγανε Άρης είσαι βρε, αξίζω δεν αξίζω, πρέπει να ανεβώ. Σωστά. Και με το πέναλτι του Τσιμπούρ με τον Αιγυνιακό. Και ο ίδιος του το λέγε. Ναι. Η απάντησή μου είναι Λαμία είμαι βρε και θα ανεβώ. Όσο είσαι εσύ Λαμία φίλε, εγώ είμαι εξωγήινος. Θα ολοκληρώσω. Η απάντησή μου. Θα ολοκληρώσω. Αν είσαι εσύ Λαμία φίλε. Χρήστο, μία ερώτηση μόνο. Είσαι, μας ακούς τώρα, μας παίρνεις από τη Λαμία τηλέφωνο ή από τα Όχι, όχι. Είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης εδώ και 25 χρόνια. Είναι ακροατής μου και το ξέρω ότι είναι από τη Λαμία. Α, το ξέρω. Είναι ακροατής μου, είναι ορετικός μετανάστης και παντρεύτηκε δικιά μας και στέργιωσε και δεν χώρισε και τον κράτησε και μπράβο της. Λοιπόν, δυστυχώς. Αξίζεις δηλαδή, παίζεις πολύ καλά. Αξίζεις εκεί που είσαι. Όχι, όχι, όχι. Και αξίζω, αλλά και έχω περισσότερους κουραμπιέδες και γλυκά από σένα. Καραμπιέδες. Φέρε τους κουραμπιέδες σου και έλα στο Χαριλάου σε 3 αγωνιστικές. Να τους βάλουμε σε τους κουραμπιέδες. Άσε με να μιλήσω και μετά να μιλήσεις. Το σιρόπι να πούμε μας έχετε χτυκιάσει φέτος. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Για το μήνυμα. Στο Χαριλάου σας περιμένουμε. Επιτρέπετε. Όλη τη δημοκρατία σας περιμένουμε στο Χαριλάου. Δεν μ' αφήσεις να μιλήσω. Μετά το μάτι του κυπέλλου και μετά το δικαστή θα το απαντήσω. Το σιρόπι του Ραβανίλη από τη Βέρεια τελείωσε η ζάχαρη. Και γι' αυτό έφυγε ο Αναστόπουλος. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Βέλλας. Καημένε, καταντήσατε το αφημί του Αφρότριγανοκρατίου να έχει μεγαλύτερη υπόθεση. Πέτε στο site και βγαίνεις και μιλάς ρε. Αυτά δεν έχουν γίνει, θα σας παίρνουν τα ευρωπαϊκά τα site ρε αυτόν τον κόσμο. Πες το, ούτε ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτά, πες το. Θα που κάνουμε, θα ξεφτιλίζουμε. Άρα θα διάζουμε, μαρμίτα λέει, μαγιά. Όπως μας ξεφτιλίζανε με τον Ηρακλή, τη Λάρισα και την Κέρκυρα πέρυσι και πρόκριση, έτσι σας κάνουμε πλάκα. Καλά, καλά. Έλα να με κάνεις πλάκα τώρα στο Χαριλάου. Έλα. Θα καλοπεράσεις όλοι. Θα καλοπεράσεις στο Χαριλάου. Σας περιμένουμε με λεφτές αγκάλες στο Χαριλάου. Θα καλοπεράσεις. Με λουλουδάκια θα πετάμε στα παιδάκια σας εκεί πέρα. Λουλουδάκια, τουλίπες και τριαντάφυλλα. Και να ξέρεις κάτι, κλείσε χρήματα από εκεί πέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κλείσε, μη, θα επανεκτραμπούμε. Πριν 6 χρόνια, εάν ερχόταν μια μέρα και έλεγα ότι ο Άρης θα παλεύει εδώ ένας Αριανός και θα μαλώνει με έναν οπαδό της Λαμίας, ποιος θα ανέβει από τη Β' Εθνική στην Α και η Λαμία θα είναι το φαβορί, δεν θα το πίστευα ρε φίλε. Τον Μπερμπάτοφ εμείς όταν πήγαμε εκεί να τον φέρουμε, να μιλήσουμε με τον παπά του, γελάγανε εδώ με λέει ο Ραπτόπουλος άσερε τις φλάκες. Μας ήταν εκεί το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, και μετά από 1 χρόνο ήρθε ο Μπερμπάτοφ για να δεις πόσο μπροστά είναι. Μεγάλες χάρες. Δεν έχει σημασία. Κάτσε γιατί αυτό το χάσει το επεισόδιο. Πήγατε να μιλήσετε. Πήγε με τον παπά του Μπερμπάτοφ αυτός, μίλησε. Όταν το λέω ένα βράδυ από εδώ μετά τη Μαρμίτα φεύγουμε για τη Βουλγαρία για τον Μπερμπάτοφ. Ναι, ψήρε παιδιά. Πήγαμε 3 φίλοι ρε παιδί μου. Να μιλήσουμε ρε παιδί μου. Με τον πατέρα του Μπερμπάτοφ. Ναι, για να μιλήσουμε. Για να το πείσουμε να έρθει. Τότε πριν πάει στην Μονακό εκεί. Είχατε και οικονομική πρόκληση. Όχι ρε φίλε. Θυμάσαι και σου λέει άσερε, δεν γίνονται αυτά. Και καλά, πώς έτσι στον τζάμα του πες φέρτο στον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, αυτόν είχε καψούρα ο Σαββίδης, δεν τον φέρει, δεν τον πειράζαν τα λεφτά. Ωραίες καψούρες. Έστειλε ο Σαββίδης. Εσύ, είναι επιθυμία του αλμού. Άμα τον γουστάρει, το φέρει. Το αν βγει δεν βγει είναι άλλο θέμα. Αλλά χωρίς να μην του Σαββίδη, έτσι πήγατε εσείς, έτσι πήγατε. Χωρίς να μην του Σαββίδη με κανένα έτσι. Όχι, ρε, γιατί απά βρει δηλαδή τον μπαμπά του να τον πει ο κουβέντα. Βρε δικαίωμά σου, ναι. Να τον παρακαλέσει να τον ψήσει. Εγώ είπα κάτι. Αν ήμουν Σαββίδης θα ξεκινούσα από προχθές. Τις προσπάθειες για να φέρω το καλοκαίρι τον Τέρι στον ΠΑΟΚ. Ποιον? Δεν κορυφτό, το στον αέρα. Προχθές 2 ώρες τώρα, το επί 2 ώρες το έλεγα. Δεν μπορεί να το από την Τζέλση. Φεύγει τέλος 36 ετών. Του δίνει 2-2,5 εκατομμύρια, ένα σπίτι να μένει πανόραμα και ένα παραλιακή να αλλάζει ποτέ. Άμα δεν κάνει τη σχεδιασμό. Τι σας είπε ο Μπομπάς του Μπερμπάτοφ? Τίποτα, δεν θέλω να το περπατήσω για το μήνυμα. Σε ποια γλώσσα συνεννοηθήκανε? Τι να σε πω. Μην τραβάς τη φανέλα. Τι να σε πω. Καταρχήν, ο ένας από αυτούς ξέρει και βουλγάρικα. Άσε και αυτοί ξέρουν ελληνικά. Στο πω και εδώ το ξέρει. Τελείως απάντησε. Πάει. Επόμενη γραμμή. Είναι βουλγάρι. Ναι. Δεν είπα εγώ τέτοια απάντηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήταν ο Γιώργος από Κομωτινή. Με τι κάνετε κύριε? Μαχαρικός είναι αυτός. Ναι. Μήπως είναι Λαμί από Κομωτινή? Γιώργο παδός του. Παναθηναϊκού είμαι. Παναθηναϊκός, μάλιστα, καλύτερα. Ακούμε. Λοιπόν, αυτό που λέω όλα τα ξέρεις εσύ. Πώς είπες? Λέω όλα τα ξέρεις εσύ, κατευθείαν κόκκινος λες είναι. Στην Κομωτινή το πιο πιθανό να σου να εξής. Όχι ρε φίλε, τόσες φορές θα παίρνω τηλέφωνο την Κομωτινή, πράσινο σου λέω, Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός, πιο πολύ ΑΕΚ. Τέλος. Η Κομωτινή είναι μια Κατάλαβε. Καταρχάς δεν αναπτύξατε το θέμα σήμερα ότι έπεσε μετά από 6 χρόνια ο Κομπότης. Ναι. Δεν έπεσε και η Arsenal, ο Κομπότης έπεσε. Είναι ένα φερέφωνο του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Άρης δεν Arsenal. Ο Κομπότης ήταν φερέφωνο του Ολυμπιακού. Συνέχισε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση για σένα, γιατί ο φίλος ο Κόκκινος σε έκραξε σήμερα στο Facebook. Δεν ξέρω αν το είδες. Για ποιο πράγμα με έκραζε? Έχει γράψει, ρε παιδί μου, έχει κάνει μια ανάρτηση και λέει: ομάδα του στοιχήματος Φαλακροκόρακας έδινε να ποντάρει στο 1-10, λέει, τον υποβασμό του Ηρακλή. Τον Αύγουστο. Μεγάλο αστείο. Φανταπολέ αστείο. Λάθος είναι. Στο Facebook το είπε. Ναι, ναι, το έχει αναρτήσει. Το βλέπει μπροστά μου, φίλε τον εγώ. Κοίταξε να δεις. Άμα σωθεί ο Ηρακλής, θα ναι. Τι είπε, τι σου είπε, τι είπε. Εγώ είπα ότι ο Ηρακλής θα πέσει στην κατηγορία. Δεν τον υπολογίζω ότι θα σωθεί. Και ο Κόκκινος από τη χαρά του που σώθηκε ο Ηρακλής με έγραψε στο Facebook ότι ο Φαλακροκόρακας είπε και τα πέντε. Εντάξει. Το έγραψε, ρε φίλε, δηλαδή δεν σε πήρα τηλέφωνο για να σε κράξω, κατάλαβε. Εγώ σου λέω ότι έγραψε. Καν δεν είναι σίγουρο ότι σώθηκε ο Ηρακλής. Μπορεί να μην βγάλει τα χαρτιά και να πέσει. Ναι, λίγο δύσκολο. Δύσκολο, εύκολο, δεν ξέρω. Δύσκολο. Θα ρίξουν τον Κομπότη εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εντάξει, όλα καλά. Τώρα, κάτι για τα -6 και από εδώ πέρα που πανηγυρίζουν οι παοξίδες, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Συγγνώμη, γιατί οι παοξίδες να μην θέλουν το -6, γιατί? Και γιατί να μην θέλουν το 26, γιατί θα κάνουμε. Εφόσον τους δίνεται η ευκαιρία, γιατί να μην το κάνουμε. Και γιατί να μην το πάρουνε. Ρε παιδιά, συγγνώμη, έχει γίνει πολλές φορές αυτό εδώ πέρα. Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, δεν έχει γίνει πολλές φορές. Καμία σχεδόν. Άλλο σου λέω. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί βάσει αυτού του άρθρου του 29. Τόσο άρθρο βέβαια. Το κενό του νόμου. Το άρθρο βέβαια λέει για τιμωρία. Αλλά δεν λέει ποια αγωνιστική. Τη φετινή ή την. Έχει μια ασάφεια. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά από την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ότι υπάρχει κενό στον νόμο. Και καθόλου. Υπάρχει κενό στον νόμο. Οποιαδήποτε τιμωρία το ξέρει. Δεν γράφει. Δεν γράφει. Ότι. Εγώ θεωρώ δεδομένη την τιμωρία του. Ναι. Αυτό συνέχεια, εντάξει, Τζόρνταν, εσύ τι να σε πω τώρα, φίλε. Εντάξει. Μόνιμα εκεί πέρα, κολλημένος. Εγώ είμαι κολλημένος. Θεωρώ δεδομένο, ρε φίλε, απλά είναι τα πράγματα. Απλά. Τώρα, εάν γίνει ακόμα ένα σκάνδαλο και δεν τιμωρηθεί. Θα βάλουμε το Πεζατήρι, θα βάλουμε το Πεζατήρι. Εσύ να πανηγυρίζεις με το σύμμαχό σου. Διότι στην τιμωρία της Τούμπας με τα ψάρια πήρε στο γάβρο και το πρωταθλητή και πήγε στο ΚΑΣ. Μάλιστα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Δηλαδή θέλανε να διώξουν τον Κούγια οι Λαρισαίοι. Τον κράζανε σήμερα στη Λάρισα. Και τι θέλανε δηλαδή? Να πάρει δρόμο να φύγει. Πώς θα φύγει? Σαν πήρα τη Β' Εθνική, είχαν ανανεύουν 80 χρόνια στην Α' Εθνική. Όχι 80. Όχι 80, 180. Όχι ρε φίλε. Τους πήγε στην Α' Εθνική. Αλλά τι πέλε είχαν πάρει πριν. Σωθήκανε, τους έσωσε. Άκου. Τι άκου. Κέρδισε τον Ολυμπιακό. Μπορεί να είναι σαν δικηγόρος εκ των κορυφές. Δηλαδή είναι 2-3 οι κορυφές. Εκ των κορυφές. Δεν θέλω να πω κάτι. Είναι το χωριό κορυφές. Είναι 2-3 δικηγόροι, είναι μέσα αυτούς κορυφή. Το άθλημα αυτό, σαν διοικητικός παράγοντας, δεν το κατέχει. Ούτε ο Σαββίδης το κατέχει. Ο Σαββίδης θέλει σαν τον Κούγια καμιά πενηνταριά. Ο Σαββίδης δεν έχει παραπάνω. Ο Σαββίδης δεν έχει ιδέα. Πρέπει να βάλουμε στον ποδόσφαιρο και την επιχειρηματικότητα πάνω στον ποδόσφαιρο, γιατί αυτά πάνε μαζί. Ναι, έβαλε 500. Έβαλε 40 εκατομμύρια, δεν πήρε τίποτα πίσω. Αλλά πώς θα πάρεις με αυτό το σύστημα? 100 έβαλε, όχι 40. Το σύστημα. Αυτό το διαπλεκόμενο σύστημα πώς θα πάρεις? Ο Μαρινάκης πώς έπαιρνε ο Μαρινάκης. Ο Μελισσανίδης πώς δεν έβαλε φράγκο και πήγε γάμα, β, α, πήρε κύπελο και τώρα βγαίνει UEFA, θα ξαναπάρει κύπελο κτλ. Ο ΠΑΟΚ είναι στα πρότυπα μιας πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδος όσον αφορά το μοντέλο της διαχείρισης. Εγώ να μην το πω. Καταρχήν πάνε και στις ακαδημίες. Έχεις πάει καμιά φορά στις ακαδημίες να στοιχείτε? Στα προπονητικά κέντρα και στις ακαδημίες. Όλος ο κόσμος ακαδημίες. Έχεις πάει να έχεις εικόνα δικιά σου? Δεν ξέρεις. Η ΚΑΠΑ 19 μείον 20 βαθμούς. Δεν πειράζει. Τρελόησε ρε, τις ακαδημίες. Πάνε ρε φίλε να δεις τι γίνεται, αυτό σου λέω. Τι να δω ρε, να δεις το προπονητικό κέντρο, τα γήπεδα, το γυμναστήριο, τις αγώνες. Πού, η Μεσίβρια, το Κουρουποχώρι, που τα κουνούπια είναι σαν στούκα, σαν 130 είναι τα κουνούπια. Απαράτα με βγει από τώρα, το Κολοχώρι και εδώ ο άλλος το Ρέντε να πούμε, είναι στο γρασίδι της αυτής να πούμε. Παράτα με ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, σταματά. Πάμε τέσσερις γραμμές. Άιντε μια φορά αλήθειες πείτε εκεί πέρα να ξέρει ο κόσμος. Όλοι να γλύβετε, να πείτε αυτά που βλέπετε. Λέγε. Ναι, καλημέρα, Κωστίνη. Καλημέρα, κλείσει την πόρτα ρε, μην μιλάτε από μέσα. Κλείσε μια πόρτα, Νίκο, κλείσε την πόρτα λίγο ρε, δεν ακούμε. Σκουλίκι, φέρε κανένα κοψίδι. Καλημέρα και στους κυρίους. Καλημέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση λίγο στους κυρίους κύριε Γιάννη. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου το γκολ της Λαμίας, το πρώτο γκολ. Δεν ακούω τι μου είπατε. Το πρώτο γκολ της Λαμίας ήταν καθόλου? Ναι, ήτανε 5 παίκτες offside. Μάλιστα. Οι δικές σας ομάδες σας αρέσει να βάζετε πιο γκολ? Σε καμιά ομάδα δεν αρέσει. Όλοι οι οπαδοί αρέσουν να βάζουν τέτοια γκολ. Εγώ σε απαντάω, Όπως άρεσε η κολοτούμπα του Τζιμπούρε ένα στη Χαριλάου, άρεσε και αυτό. Έλα τη δεύτερη αγωνιστική τώρα, το έχουμε κάνει θέμα. Το κάναμε θέμα. Ήτανε μάτς ενός πόντου. Ήτανε πέντε ενός πόντου. 8 λεπτά μετά την καθυστερήση. Δεύτερη αγωνιστική τώρα. Εντάξει, καλά σε κάνει η Λαμία. Καλά. Αν σου αρέσει η ομάδα σου να παίρνει τέτοιο πέναλτι και τέτοια βάζει μου φτιάχνει? Φυσικά. Εμένα όχι. Τον ασλαμά ρώτησα. Τώρα θεωρητικά θα σου πω ρε φίλε όχι. Όλοι οι Έλληνες θα σου πούνε όχι. Και άμα, δηλαδή, αν με τέτοιο γκολ πάρω πρωτάθλημα ας πούμε, τώρα τι να σου πω, τα βάρσω και μαύρα, θα είναι ψεύτης. Άρα λοιπόν του αρέσει, παρακάτω. Τζόρνταν σε. Εννοείται πως όχι ρε φίλε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα που λέτε ότι δεν σας αρέσει, έτσι, γιατί δεν είπατε καθόλου για αυτό το γκολ πως παίρνει η Λαμία παιχνίδια? Τι να πούμε ρε φίλε τώρα. Πώς έγινε αναφορά και συμφωνήσαμε, γιατί δεν διαφωνήσαμε με τον Βασίλη. Δεν διαφωνήσαμε. Σε γλεντά η Λαμία, σε κάνει πλάκα η Λαμία. Τι είπα εγώ ότι αχ τι ωραία πράγματα. Είπα στο διάλειμμα, κρίμα στον Άρη που ξέφτισε τόσο πολύ, ξεθόριασε. Άμα και οι Λαμιώτες βγαίνουν και τον κολλάν τον Άρη. Τον Άρη είναι κρίμα που ξέφτισε, αλλά τον ΠΑΟΚ είμαστε μακεδονομάχοι όταν τα κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η διαφορά που βάζουν οι κολοφυλάδες και τα site και οι δημοσιογράφοι. Τον Άρης ξέφτισε, δεν μπορεί να τα κάνει με τη Λαμία. Σωστά μιλάει ο νεαρός. Άκου τα τρώει τον Ολυμπιακό. Βάζουν κεριά και site τώρα. Φτιάξε site με τον Τίμη και τον Πόπη να κλάψετε. Αλλά δώσει κανένα φράγκο ο Τίμης και ο Πόπης να δώσει κανένα προφιτερόλ. Όχι να κονομάει μόνο ο Πόπης και ο Τίμης. Κατάλαβες? Όχι μόνο να κονομάει τις φυλάδες, να δώσει και κανένα γλυκό. Γιατί ο άλλος δίνει γλυκά. Απαντήσαμε επόμενη γραμμή. Ωραία μιλά ο φίλος. Υποκριτικά απάντησαν. Οι υπόλοιποι Αργιανός είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς το. Όνομα και ομάδα. Είμαι Θανάσης και παίρνω από Τρίκαλα τηλέφωνο. Από Τρίκαλα, ναι. Ο παδός του. Είμαι Ολυμπιακός και Τρίκαλα. Παρακολουθώ καταρχήν από όλη την Β' Εθνική. Παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια φέτος της ομάδας μου εδώ στην πόλη. Και τα Τρίκαλα τα αντικειμενικά ο Άρης ούτε Λαμίας δικαιούται να βγουν στην Άλφα Εθνική. Εγώ θεωρώ ότι η καλύτερη ομάδα που πέρασε τα Τρίκαλα ήταν ο Απόλλωνας. Και μετά θεωρώ ότι ήταν η δικιά μας ομάδα παρόλο που στον πρώτο γύρο έκανε πολύ άσχημα. Και πάλι στα Τρίκαλα μέσα ο Απόλλωνας με αντεπιθέσεις δεύτερο ρόλο κλείστηκε πολύ. Έχεις τον αγαπημένο μου αριστερό μπακ, τον Γκόνια. Έπαιξε πολύ καλά στον κενό χώρο, στις αντιπιθέσεις, σκληρό κέντρο και ομάδα κοντρολαρισμένη από το κέντρο και μπροστά. Εμένα προσωπικά ο Απόλλωνας μου άρεσε και νομίζω δίκαια είναι σε αυτή τη θέση. Ο Άρης μου έβγαλε μια ομάδα κουρασμένη, χωρίς δυσκολία. Ο Άρης μυρίζει από την αρχή της χρονιάς μια γεροντίλα. Και αγύμναστη ομάδα. Ή το Αναστόπουλος είναι, ή το άλλος, ή το γυμναστής. Εδώ φέρα γυμναστή δεν μπορεί να σηκωθεί ο Άρης. Δεν μπορεί να σηκωθεί διότι είναι μπεσμένος από τους προηγούμενους. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Είναι μπεσμένος από τους προηγούμενους. Όλος του επιλόγησε και να το βγάλει. Μια φρεσκάδα για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Είναι κομισαία ομάδα. Είναι που νομίζω η πόρα την παίρνει και κάποιες σίγουρα ευνοϊκές αποφάσεις της διαιτησίας. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν. Και νομίζω η Λαμία θα καταφέρει στο τέλος να διαλαμβάνει. Είναι για τον Άρη. Μεγάλη ντροπή, είναι ντροπή για τον Άρη η Λαμία εξαγωνιστικά να έχει περισσότερα χρήματα. Είναι ντροπή διοικητικά για τον Άρη να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεύτερη τίποτα ούτε Θεσσαλονικότητα, ο Άρης ούτε ο κόσμος. Ο Άρης είναι μικρότερη ομάδα από τη Λαμία στα εξαγωνιστικά κομμάτια. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης έχει μικρύνει. Διοικητικά, όχι ο Άρης σαν μέγεθος. Ο Άρης έχει τον κόσμο του. Δεν είναι σαν μέγεθος, δεν είναι ο Άρης, είναι Άρης. Για τράβασε κάνα δημοτικό να δεις τι μέγεθος είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι Άρης, εντάξει. Για τράβασε κάνα δημοτικό εκεί. Εδώ βλέπω και στο γήπεδο ότι έχει πιτσιρικά και μια χαρά. Κάνα κομμουνιστή να λέει Άρης Βελουχιώτης μπορεί. Να πω κάτι κότα. Τη Λαμία την επέτρεψαν τα πρώτα αποτελέσματα να δείξει μετά αν είναι δυνατή στο εξαγωνιστικό κομμάτι. Γιατί στην αρχή έπαιρνε κάποιες νίκες, μετά πήγε στο άρμα του Μελισσανίδη και κατάφερε να εδραιωθεί. Ενώ ο Άρης έχασε πάρα πολύ. Σε ποιο άρμα θα μπω, είναι και λόγος. Ολόκληρο δεύτερο γύρο η Λαμία δεν έχει πάρει ούτε ένα καθαρό παιχνίδι. Ούτε ένα ολόκληρο δεύτερο γύρο. Και το ότι η Λαμία και η Καλαμαριά ανεβαίνουν με Μελισσανίδη από πίσω πρέπει να ενισχύει τον Τζόρνταν. Καθόλου. Δεν τον ανησυχεί αυτόν. Αυτό ήθελα να πάω στο δεύτερο κομμάτι, να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό, την ομάδα μου. Θα σκίσει αυτό του της Β' Εθνικής. Ο Ολυμπιακός είναι η χρονιά που έχει αλλάξει 5 προπονητές. Ναι. Είναι η χρονιά που δεν πήρε τα έσοδα του Champions League. Είναι η χρονιά που έχει αποδυναμωθεί εξόφθαλμα αγωνιστικά. Ας το χάσει ρε φίλε. Εγώ ξέρω τι είπα φίλε το πέρσι. Αν αγωνιστικό δεν πάρει ποτέ δεν Ολυμπιακός και δεν πάει στους ομιλούς. Είναι ντομινό, όλα μαζί θα διαλύσουν. Τι είναι ντομινό? Ντόμινο αυτό το παιχνίδι, τον ντόμινο. Και πάλι αν το χάσει θα το χάσει με όλους αυτούς τους λόγους και αν θα υπάρχει μια απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Τι ήθελα να πω? Ότι ο ΠΑΟΚ για να γίνει μεγάλος περισσότερο δεν πρέπει μόνο να επενδύει χρήματα, πρέπει να καταφέρει και εκτός της πόλης να πάρει κάποια διπλά που δεν τα έχει καταφέρει. Ναι, βγάζει μια μαχιά. Βγάζει μια χωριατήλα ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά εκτός έδρας. Ιδιαίτερα στην Αθήνα. Πιο πολλά διπλά πήρε από τον Ολυμπιακό φέτος. 8. Να μιλήσω λίγο κάτι. Τώρα σωστά λέει ο Τζόρνταν ότι έφτασε στους μείον 6 και είμαι δεύτερος αγωνιστικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φλεβάρι. Έχω και μείον 3. Ναι, έχει μείον 3. Και αδικήθηκα και σε παιχνίδια. Αλλά μέχρι το Φλεβάρι έκανε τη μία γκέλα πίσω από την άλλη. Ναι, αλλά από το Φλεβάρι και μετά έπαιξαν την καλύτερη μπάλα. Ναι, δεν διαφωνώ, έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Εκεί που ήταν να παίξει και εκεί που ήταν να δείξει. Με Φιωρεντίνα. Να ολοκληρώσω. Κατέβηκε η Φιωρεντίνα με τον goalkeeper τον. Και εκεί που ήταν να δείξει Τζόρνταν ότι είχε μεγάλη ομάδα. Έκανε ο Ίβιτς στο λάθος, έριξε 3 στον Παναθηναϊκό χωρίς να ψηλευτεί τίποτα στο πρωτάθλημα και πήγε στη Λεωφόρο και έχασε τον ένα τίτλο ουσιαστικά. Θεωρώ ότι το γιο μου δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανατρέψει. Άκου τώρα την έκανε ο Τζόρνταν στο διάλειμμα. Το ρωτάω. Εάν δεν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός είναι σκάνδαλο. Του λέω αν τιμωρηθεί του χρόνου πάλι σκάνδαλο. Αυτό το φοβάσαι. Διότι το πρωτάθλημα είναι σε εξέλιξη. Θα είναι σκάνδαλο. Γι' αυτό λέω για άλλη μια φορά μπράβο στην ΠΑΕΠΑΟΚ που ζητάει την τελευταία αγωνιστική. Μπράβο, αλλά ο ισχυρός τι θέλει? Ποιος είναι ο ισχυρός? Ποιον φοβάται ο εισαγγελέας τώρα? Το Μελισσανίδη, το Σαββίδη ή το Μαρινάκη? Το δίκαιο πρέπει να δει. Ο εισαγγελέας δεν κοιτάει το δίκαιο. Πρέπει να καταλάβει την ατμόσφαιρα. Πρέπει να καταλάβει ότι είχε στο εξαγωνιστικό κομμάτι και να χάσει την πρωτοκαθεδρία Ολυμπιακός που φαίνεται ότι χάνει. Και φυσιολογικό είναι γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μην του βγει ο Μελισσανίδης μπροστά. Ο Μελισσανίδης δεν όρμεξε στο δικαστήριο. Ότι γίνει ο Χαρυπίδης, ο Μελισσανίδης, ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, φιλιά στο Δημητριάδη. Εγώ μένω σε δύο δηλώσεις που κάναν αυτοί οι δύο μεγάλοι παράγοντες, ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης. Ο Σαββίδης το έκανε μετά τον ημιτελικό με τον Παπά. Και είπε για τον κύριο Μαρινάκη, λέει, προφανώς δεν κατάλαβε με ποιον έμπλεξε. Ναι. Και ο Μελισσανίδης είπε, εκτός από εκεί τα γραφικά που είπε, στα 25 είπε μαμά, είπε και το άλλο. Ποιος για τον κύριο Μαρινάκη. Είπε και το άλλο, ότι λέει ότι τελειώνει αυτό το σάπιο το σύστημα. Ναι, τελειώνει το σάπιο το σύστημα, αλλά σκέψω ότι ο Μελισσανίδης είναι πιο καπνισμένος από το σαπίο. Όποιος έρθει ξύλο. Θα το δούμε ρε φίλε. Εδώ τώρα λουλούδια, πετάγατε λουλούδια σας. Πρώτα τελευταίος πάμε. Καλημέρα. Έλα. Με γαρδένιες θα παίρνετε. Ναι, λέγε. Ναι, περίμενε. Παρμίτα εδώ, λέγε. Πρώτο, άλλα 14. Δεν ακούω, δεν έχω επικοινωνία, δεν έχω σε ένα κανάλι τέτοιο. Δεν έχει ήχο. Δεν μου λέει εσύ Ζοδήμο. Ήρθε ο Καγιούλης και ζήτησε από τον παπά σου 100.000 ευρώ δανεικά. Ναι. Ναι. Δεν ξέρει λέει. Δεν ξέρει. Δεν πιάνει την βρύση μέσα. Φουστάζει λέω εγώ. Έφτιαξε 100.000 ο Καγιούλης. Δεν τρέσει. Φάγαμε 10.000 ευρώ πρόστιμο πριν 3 χρόνια και ανέβηκε ζάχαρο. Τι Ζοδήμο. 100.000 να το δώσει. Τέλος ή τέλος πάντων. Λέγε. Το πρόβλημα. Ναι, άστο ρε το πρόβλημα. Άσε χαλαρώσουμε λίγο. Χαλάρωσε λίγο, ρε, σταμάτα ρε. Σταμάτα. Δεν είσαι πάω και εσύ δεν πάει ο Ολυμπιακός. Χαλαρώστε. Άσε το Μίκη Μάους και τον Προύτο. Εμείς αγαπάμε τον Προύτο, πρέπει να το δούμε ρε. Δεν αγαπάς το ποδόσφαιρο, τον ΠΑΟΚ αγαπάς. Ποδόσφαιρο αγαπάω. Εννοείται ότι αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αλλά αγαπάω και τον ποδόσφαιρο. Εμείς θέλουμε με ένα καθαρό ποδόσφαιρο, όποιος αξίζει να παίρνει αυτό που αξίζει. Λοιπόν, επίσης δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, τελειώνει η εκπομπή. Δεν είμαστε τεμπέληδες δάσκαλοι και καθηγητές να δουλεύουμε 90 μέρες το χρόνο με αργίες, 3 μήνες καλοκαίρι κτλ. Επειδή εμείς τα τριήμερα δεν τα έχουμε για να καθόμαστε και να ξύνουμε τα τέτοια μας, τον Κυριακή που είναι τριήμερο θα είμαστε εδώ. Ασφαλώς μην μου φύγει σε καμιά Χαλκιδική. Μη μου φύγει σε καμιά Χαλκιδική, γιατί εντάξει, ξέρω ότι είσαι celebrity. Παλάτο θα είσαι. Χαλκιδική ούτε πριν ακούσω. Δεν θα είμαι εγώ, γιατί είπαμε έχω δουλειά. Μην το δένει σκομπό, διότι μπορεί να αναβληθούν και τα πρωταθλήματα. Μην το δένει σκομπό. Ναι. Ας το ανοιχτό αυτό, άνω τελεία. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα δούμε γιατί εντάξει έχει και παιχνίδια, αλλά δεν ξέρουμε μπορεί να. Οπότε ερωτηματικό. Αν δεν έχει παιχνίδια θα πάμε τρίμερο. Εμείς πάντως αύριο 8 με 10 κανονικά εδώ στην εκπομπή και μετά στο ραδιόφωνο, στην Arena FM. Με την Πόντια δεν είσαι. Πού τη βρήκε ρε που αυτή την Πόντια. Γιατί ρε φίλε. Πού τη βρήκε αυτή την Πόντια, για γλάστρα πού τη βρήκε. Και του χρόνου. Φέρνουν γυναίκες ωραίες. Και του χρόνου. Αγγελιά πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά. Πάλι στον Πειραιά, αν μία στο δισεκατομμύριο το αποτύπωμά του έτσι. Αν μία στο εκατομμύριο πάρετε αυτό το πρωτάθλημα, πάνε να είσαι στη φιέστα γιατί θα είναι συλλεκτικό. Αγγελιά πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά. Ποτέ στον Πειραιά. Bye. Είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους, τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην Παρακμή είμαστε εδώ στον Παρακμιακό Καφενείο. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, 1 ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Καφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της Παρακμή. Οπότε τι ζητάμε, δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λεκδώσουμε λίγο τα τεράκι μας. Να είστε καλά. rapto.gr Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, μαλάκες, like. Ενισχύστε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.